Everybody και καλώς ήρθατε στις ερωτικο-κομμενικο-συναισθηματικές μας προβλέψεις για την περίοδο 15 Ιουλίου έως 15 Αυγούστου. Όταν κατάλαβα ότι θα πούμε για 15 Αυγούστου, λίγο σοκαρίστηκα. Λέω, πού πήγε το καλοκαίρι, γιατί φεύγει, πού πάει χωρίς εμένα. Αλλά εντάξει, μετά ηρέμησα λίγο γιατί σκέφτηκα μέχρι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα έχουμε καλοκαίρι, όλα καλά θα πάνε. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε τα ερωτικο-κομμενικο-συναισθηματικά μας, εννοείται για το κάθε ζωδιάκι ξεχωριστά. Θα χρησιμοποιήσουμε τη Haunted House Tarot σήμερα. Και πριν κάνουμε όλα αυτά, θέλω πρώτον να καλωσορίσω όσους είναι στο βίντεο, να καλωσορίσω ακόμα πιο θερμά όσους είναι μαζί μου στην πρεμιέρα και περνάμε όμορφα. Θα περάσουμε για ακόμα καλύτερα στην πορεία. Αλλά αυτή τη φορά θέλω να εκμεταλλευτώ το βήμα που μου δίνετε μέσα από αυτό το κανάλι για να σας ενημερώσω για ένα, δύο, τρία πραγματάκια που ίσως να έχετε ακούσει, ίσως να μην έχετε ακούσει. Έχουν να κάνουν με το ενεργειακό θεματάκι του πράγματος. Όσοι είστε καιρό στο κανάλι, έχουμε ξαναμιλήσει στο παρελθόν για την πύλη των Λεόντων. Έχουμε μιλήσει για την πύλη 8-8, ok. Στις 8-8, όπου στην ουσία ευθυγραμμίζεται η γη με το Σύριο και τον Ορίωνα. Και τέλος πάντων για μας είναι μια περίοδος καθαρτική, αναγεννητική. Είναι μια περίοδος που κυριολεκτικά, ας πούμε, είναι σαν να τροφοδοτούμε ή όχι τους δικούς μας κύκλους, με κάποιον τρόπο, ακόμα και σε καρμικό επίπεδο. Είναι μια πολύ σημαντική περίοδος για τις θεραπείες μας, για τα τραύματά μας, για την ψυχολογία μας. Είμαστε ικανοί να καταλάβουμε περισσότερα πράγματα και γενικότερα ανοίγουν οι κεραίες μας με έναν διαφορετικό τρόπο και αν επιτρέψουμε βεβαίως στον εαυτό μας μπορούμε να ακούσουμε αυτό τον νέο τρόπο. Φυσικά πολλές φορές μπορεί να τυχαίνει να ζούμε καταστάσεις οι οποίες δεν μας βοηθούν να ανοίξουμε εκείνη την ώρα τις κεραίες μας, αλλά άθελά μας εδωγματοποιούμε κάποια πράγματα στην πραγματικότητά μας. Είναι λίγο περίπλοκο. Είναι πάντως μια πάρα πολύ θετική ενέργεια και φέτος είναι ακόμα πιο powerful, ακόμα πιο δυνατή, γιατί το 2024 μας προσφέρει άλλο ένα οχτάρι, 2 και 2, 4 και 4, 8, οπότε έχουμε τριπλό οχτάρι, έχουμε 8, 8, 8 και όχι μόνο αυτό, αλλά από μόνες τους οι χρονιές είναι πάρα πολύ σημαντικές. Ούτως ή άλλως λοιπόν αυτή η χρονιά από μόνη της, χωρίς καν την πύλη των Λεόντων, έχει να κάνει με τους κύκλους μας, τα μοτίβα μας, τα συστήματα που χρησιμοποιούμε στη ζωή μας και σε μεγάλο βαθμό το κάρμα μας, τον προορισμό μας, το πεπρωμένο μας, αλλά με κάποιον τρόπο και τους δικούς μας εσωτερικούς, ας πούμε, κύκλους. Δηλαδή το τι εμείς επιλέγουμε συνειδητά ή ασυνείδητα να αναπαράγουμε στη ζωή μας. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, αλλά μέσα στο 2024 και εσείς και οι άνθρωποι γύρω σας έρχονται αντιμέτωποι στα προσωπικά τους με προκλητικές καταστάσεις, ακόμα και στα επαγγελματικά τους πολλές φορές, αλλά και πάλι που έχουν να κάνουν με το χαρακτήρα τους, με την προσωπικότητά τους, με την ψυχή τους και όχι τόσο με το πόσα λεφτά παίρνανε ή δώσανε. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Βλέπουμε τον εαυτό μας, το χαρακτήρα μας, αλλά και τα μοτίβα μας φέτος να αποκαλύπτονται με έναν τρόπο που δεν μπορούμε να κάνουμε τους Κινέζους πλέον, εντάξει. Δηλαδή, είναι το 2024 η χρονιά αυτή στην οποία μπορούμε να δούμε τις τροχές που έχουμε επιβάλει ή έχουμε δημιουργήσει ή χρησιμοποιήσει στη ζωή μας και παράλληλα μας δίνεται και η ευκαιρία να βγούμε από αυτές τις τροχές ώστε να πάμε ούτως ή άλλως όλοι μαζί θα πάμε στο 2025 που αντιπροσωπεύει το 9. Θα βρούμε μέσα μας πάρα πολύ μεγάλη δύναμη σε προσωπικό καθένας επίπεδο, ανεξαρτησία, αυτόφωτη ενέργεια. Δεν σου λέω ότι δεν θα γίνουν σχέσεις. Προφανώς και θα συνεχίσει η γη να γυρίζει και ο κόσμος να προχωράει και να εξελίσσεται. Απλά και πάλι θα εστιάσουμε σε ένα πιο προσωπικό επίπεδο του χρόνου, ακριβώς επειδή θα έχουμε περάσει μέσα από το 8 φέτος, μέσα από την αναγνώριση των καρμικών κύκλων, των τρόπων σκέψης, των τρόπων δράσης που χρησιμοποιούμε ξανά και ξανά, των λαθών που επαναλαμβάνουμε, έτσι. Όλα αυτά τα πράγματα ήδη έχεις δει ότι έρχονται προς τα μούτρα σου μέσα στο πρώτο χρονικό διάστημα του 2024 και εφόσον τώρα μας έχει μείνει και άλλο τόσο, έχει έρθει η ώρα να το κάνεις λίγο πιο συνειδητά, έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν,
Έχουμε και προετοιμαζόμαστε οπωσδήποτε σήμερα, το 2024 προετοιμαζόμαστε και ενδυναμωνόμαστε. Βλέπουμε εμείς τους ίδιους τους κανόνες που χρησιμοποιούμε. Το 2025 έχουμε την ικανότητα επί της ουσίας να ασχοληθούμε περισσότερο με το μέσα μας και να δημιουργήσουμε νέους κανόνες. Και το 2026 είναι το 10 και το 1, το τέλος και η αρχή. Εκεί πέρα μηδενίζει πάλι το κοντέρ και εκεί πέρα επί της ουσίας πραγματικά μπορούμε να ξεκινήσουμε φρέσκοι και ωραίοι. Μέχρι τότε και ειδικότερα τώρα το 2024, σίγουρα λίγο ή πολύ, οι περισσότεροι πολύ, επηρεαζόμαστε από τους καρμικούς μας κύκλους, από τις παρελθοντικές μας επιλογές. Βλέπουμε πώς λειτουργεί το ίδιο μας το μυαλό και βλέποντας λοιπόν αυτή την έλξη από όπου και αν προκύπτει, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ενέργειά μας για να εκτροχιαστούμε και να πάμε με το καλό στην πορεία πολύ ωραία στο 9. Με λίγα λόγια, εγώ τι θέλω να σου πω, να ξέρετε ότι ποτέ δεν έχω τευτέρι. Καταρχάς, εγώ δεν είμαι καν της θεωρίας. Είμαι ανίκανη. Και να διαβάσω και να σου πω ορισμούς και να στα θέσω στρωτά. Αυτό που μπορούσα να κάνω, βεβαίως, θα ήταν να σου κάνω μια ωραία παρουσίαση με bullets. Αυτό είναι κάτι που μπορώ να κάνω, διότι είμαι και πιο τετράγωνος νους. Ό,τι σου λέω, στο λέω τώρα με βάση καταρχάς αυτό που βιώνω και νιώθω και σκέφτομαι μέσα μου. Έτσι. Τις εικόνες που μου έχουν δοθεί και σε μεγάλο βαθμό, για να σου πω την αλήθεια, παίζει ρόλο η βάση που έχω στο να θέλω να ζεις συνειδητά. Εντάξει, και θέλω να ζεις συνειδητά, θέλω να καταλάβεις ότι το σύμπαν είναι ένα τεράστιο ρολόι. Η περίοδος αυτή με τα οχτάρια, ειδικότερα τώρα τον Αύγουστο, παίζει μεγάλο ρόλο, αλλά δεν είναι ότι θα συμβεί μόνο εκείνη τη μέρα 8-8. Του 2024. Σου λέω, όλη χρονιά είναι οχτάρι και γι' αυτό σε χτυπάει και πάνω κάτω σαν το χταπόδι και γι' αυτό βλέπεις πόσο μαλάκας είσαι. Και το λέω σε σένα όπως το λέω και σε μένα, γιατί αυτό καλούμαστε να δούμε. Είμαι πόσο τι μαλακισμένες επιλογές κάνουμε ή ποια είναι αυτή, αυτός ο μηχανισμός άμυνας, ο μηχανισμός επιβίωσης, ο μηχανισμός λήψης αποφάσεων, που τέλος πάντων πλέον στη ζωή μας δεν μας εξυπηρετεί, δεν λειτουργεί και στο παρελθόν έχει λειτουργήσει με τρόπο που μας βάζει ξανά και ξανά και ξανά στους ίδιους κύκλους να ζούμε επαναλαμβανόμενες καταστάσεις. Άρα τι σου λέω, σου λέω ότι αν έχεις το μαλακομαγνήτη ή αν νιώθεις ότι όλοι το ένα και εσύ το άλλο και τα τραύματά σου και γιατί κάνεις όλες αυτές τις ηλίθιες επιλογές, έχει έρθει η ώρα όχι μόνο να τις δεις κατά πρόσωπον, αλλά έχει έρθει η ώρα να θελήσεις συνειδητά να βγεις από μόνη σου ή από μόνη σου. Από μόνη σου ή από μόνο σου από αυτή την τροχιά, να εκμεταλλευτείς και να χρησιμοποιήσεις τις εξωγενείς ενέργειες, γιατί νομίζω ότι μόνο έτσι γίνεται, ότι πρέπει να εκμεταλλευτείς και να χρησιμοποιήσεις τις εξωγενείς ενέργειες για να αλλάξεις την ουσία στη βάδα. Έτσι πιστεύω εγώ. Μπορεί να κάνω και λάθος. Μπορεί να κάνω και λάθος βασικά τώρα που το ξανασκέφτομαι. Δηλαδή, αν σκεφτείς τα φωτόνια, νομίζω ότι το κάνουν διαφορετικά. Anyway. Λοιπόν, και αυτό που θέλω να σας εξηγήσω είναι ότι το 2024 είναι μια χρονιά που από μόνη της είναι μια χρονιά που θα δημιουργήσεις κάρμα, θα ολοκληρώσεις κάρμα, θα βγεις από το κάρμα, ακόμα και αν δεν το ολοκληρώσεις, καμιά φορά μπορεί ανολοκλήρωτο να μετατεθεί, να μετατεθείς εσύ σε άλλη στιβάδα, σε άλλο μήκος κύματος και να αφήσεις το κάρμα εξ ολοκλήρου όμως, χωρίς να σε βαραίνει άλλος σε αυτή τη ζωή, να αλλάξεις εντελώς συχνότητα, εντελώς μήκος κύματος και να είναι κάτι με το οποίο θα ασχοληθείς σε μια άλλη ζωή ενδεχομένως ή σε ενεργειακό επίπεδο από μόνος σου ή από μόνος σου. Γενικότερα γίνονται τέτοια πράγματα και είναι μια πολύ καρμική περίοδος. Το κάρμα τι σημαίνει, είναι μια επιλογή με μια λογική που έχεις κάνει στο παρελθόν, που κάνεις ακόμα και τώρα, που μπορείς να ακολουθήσεις ή μπορείς να μην ακολουθήσεις και γενικότερα είναι αυτή η φασούλα. Μας δίνεται τώρα η δυνατότητα να παρατηρήσουμε τους κύκλους που κάνουμε γύρω από τον εαυτό μας και να αποφασίσουμε και να επιλέξουμε να βγούμε από αυτή την τροχιά, ώστε να μπορέσουμε πραγματικά στο δεκάρι μας, το 2026, να ξεκινήσουμε με νέες βάσεις, συναισθηματικά, ψυχικά, γνωστικά, γενικότερα σαν άνθρωποι. Okay. Αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να το γνωρίζετε. Να προετοιμαζόμαστε κιόλας και για την πύλη και να ξέρουμε γιατί μας συμβαίνουν αυτά που μας συμβαίνουν. Γιατί βιώνουμε τις καταστάσεις που βιώνουμε. Okay. Εγώ έχω ήδη ρίξει τα χαρτιά για όλα μου τα ζωδιάκια και η αλήθεια είναι ότι φαίνεται ότι έχει αρχίσει η
ενέργεια να σοβαρεύει γύρω από αυτά τα πραγματάκια και ότι δεν μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε και τόσο ανάλαφρα. Ακόμα και οι ανάλαφρες καταστάσεις αυτή τη στιγμή στη ζωή μας έρχονται για να μας κάνουν να αναρωτηθούμε για το ήθος μας, για την προσωπικότητά μας, για το τι αξίζουμε, τι ανεχόμαστε, τι θέλουμε, τι δεν θέλουμε. Μπορεί να είσαι 50, 60, 80 χρονών άνθρωπος και το 2024 να έρχεται στη ζωή σου για να σου πει, ξέρεις κάτι, τη ζωή σου τη ζούσες με αυτό το μοτίβο, έκανες αυτό το πράγμα που κοίτα που σε βγάζει τώρα στο 2024, κοίτα τι, όχι τι βιώνεις, πώς θα σου το πω, κοίτα σε τι επιλογές σε έχει δρομολογήσει. Γιατί και τώρα μέσα στο 2024 έχεις κάνει επιλογές που απλά επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει αυτό το λανθασμένο, outdated, παλαιομοδίτικο μοτίβο, ας πούμε. Το παλαιομοδίτικο σε σχέση με σένα, όχι σε σχέση με την κοινωνία. Εντάξει, μπορεί εσύ να παρατηρήσεις ότι έκανες ερωτικές επιλογές από ανασφάλεια. Μπορεί εσύ να παρατηρήσεις ότι πηγαίνεις συνέχεια σε όλα τα αγριοκάτσικα και ότι αυτό δεν σε έχει εξυπηρετήσει ποτέ. Δεν είναι κάτι, δηλαδή τώρα δεν είναι η ώρα να πεις στον εαυτό σου, α, εγώ πάντα έτσι ήμουν. Δεν είναι η ώρα. Είναι η ώρα να πεις, ξέρεις κάτι, εγώ τις τελευταία χρόνια ήμουν έτσι, αλλά συγγνώμη γιατί δεν μπορώ να είμαι αλλιώς. Κατάλαβες, ποιος με εμποδίζει. Αντιθέτως, υπάρχει το 2024, υπάρχει αυτό το εοχτάρι, υπάρχει η πύλη των λεόντων, στην οποία μπορείς να, εφόσον έχεις αντιληφθεί τους κύκλους που δεν σε εξυπηρετούν, εντάξει, μπορείς να, με πρόθεση πάντα, με πρόθεση να βγεις από αυτούς τους κύκλους και ίσως αυτή η εξωγενής ενέργεια να είναι η δική σου η πρόθεση απλά. Οπότε, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να το γνωρίζετε, να ξέρετε ότι υπάρχει διαφυγή από τα παλιά σας μοτίβα που δεν σας αρέσουν, υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας νέων, πολύ πιο υγιών μοτίβων και προσοχή μεγάλη παιδιά, γιατί, σας ξαναλέω, αυτή τη στιγμή ζούμε το κάρμα μας. Αλλά την ώρα που ζούμε το κάρμα μας, μην νομίζεις ότι πληρώνουμε μόνο ό,τι κάναμε στην προηγούμενη ζωή. Πληρώνουμε και τι μαλακίες κάναμε σε αυτή τη ζωή. Και παράλληλα, την ώρα που ζούμε το κάρμα μας, δημιουργούμε κάρμα. Ανοίγουμε καρμικούς κύκλους. Άθελά μας, συνήθως. Το θέμα είναι να γίνεται συνειδητά, να μην γίνεται ασυνείδητα. Γιατί καμιά φορά μπορεί και κάποιος άλλος να ανοίξει καρμικό κύκλο μαζί σου, ξέρω εγώ. Εκεί που εσύ δεν θες να έχεις πια καν θέση, αλλά αυτός το έχει ανοίξει. Τι να κάνουμε τώρα, γίνεται. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Ελπίζω να εκμεταλλευτείτε το 2024 αλλά και την πύλη των Λεόντων για να κλείσετε αυτούς τους κύκλους που χρειάζονται και κλείσιμο, τους δικούς σας, τους εσωτερικούς. Όχι μόνο τους κύκλους που έχουν να κάνουν με άλλα άτομα, αλλά με τον τρόπο που εσείς σκέφτεστε, δράτε, ζείτε, αγαπάτε τους άλλους, τον εαυτό σας, δείχνετε την αγάπη σε όλα αυτά τα πραγματάκια. Μπορεί να θέλουν εκεί πέρα λίγο μία προσαρμογή. Ελπίζω να αλλάξετε τροχιά και να πάτε σε μεγαλύτερο και υψηλότερο μήκος κύματος πάρα πολύ από εσάς και όχι σε χαμηλότερο, γιατί και αυτό είναι μία πιθανότητα και μία δυνατότητα. Θα δείτε ανθρώπους που το 2024 θα σημάνει την αρχή μιας φάσης ζωής που ίσως στην πορεία παράλληλα να βγει και πολύ καρμική, εντάξει. Βέβαια, ως κάρμα ζούμε πάντα, ανεξάρτητα από τα χρόνια, αλλά θέλω να σε βάλω λίγο σε αυτό το τρυπάκι που συνειδητοποιείς ότι κάθε χρονιά μας προσφέρει διαφορετικά πράγματα. Εντάξει, του χρόνου λοιπόν, το 2025 προετοιμάσου, γιατί θα είναι μια χρονιά που θα μας αναγκάσει να βασιστούμε στους εαυτούς μας, στις δυνάμεις μας, να βασιστούμε στα πόδια μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε κανέναν δίπλα του. Όλοι θα έχουμε ανθρώπους δίπλα μας. Ξαναλέω, ο κόσμος θα συνεχίσει να κινείται. Απλά με κάποιο τρόπο τα πράγματα θα τα βλέπουμε σε ατομικό περισσότερο επίπεδο, με μια εσωστρέφεια. Αυτή η εσωστρέφεια για κάποιους μπορεί να γίνει εγωισμός, να γίνει έπαρση. Καταλαβαίνεις, υπάρχουν και τα πιο υψηλά στάδια και τα πιο χαμηλά στάδια. Οπότε είναι σημαντικό τώρα το 8. Πάνω στο 8 να επιλέξουμε εμείς να ανέβουμε συχνότητα, να πάμε προς τα πάνω, να γίνουμε ανώτεροι άνθρωποι και όχι ψευτοανώτεροι και δήθεν. Εντάξει, αληθινά ανώτεροι, αυθεντικά ανώτεροι. Και τι σημαίνει ανώτερος, σημαίνει... Πολλές φορές σημαίνει μπορώ να αλλάξω.
μπορώ να αλλάξω. Μπορώ να ξεπεράσω τον εαυτό μου. Γιατί έτσι γίνομαι ανώτερος τελικά. Κατάλαβες, να ξεπερνάω τον εαυτό μου, όχι τους άλλους. Λοιπόν, και έτσι με πολύ ωραία και θετική ενέργεια και με ανωδική πορεία, όσο δύσκολο και να είναι, να πάμε στο δεκαράκι μας το ωραίο που θα είναι και ο Άσος μας και θα κάνει ένα ωραίο reset η φασούλα το 2026 με το καλό και θα μπορέσεις να χτίσεις το μέλλον σου απαλλαγμένη και απαλλαγμένος από όλα αυτά τα καρμικά κατάλοιπα, καρμικά μοτίβα, ψυχοπνευματικά κολλήματα, αυτούς τους κύκλους γύρω από τον εαυτό σου που το μυαλό σου και η καρδιά σου στην ουσία πολλές φορές δεν συνάδουν ή δεν βρίσκονται στο επίπεδο που χρειάζεται να βρεθούν για να μπορέσουν να εκφραστούν. Εντάξει, λοιπόν, εν ολίγης αυτά και περισσότερο για να μπεις και εσύ, ας πούμε, μα γουστάρεις τη διαδικασία να το ψάξεις. Εγώ στην πορεία θα υπενθυμίσω την πύλη των Λεόντων, λογικά, είναι ένας σκοπός που έχω και ίσως να παίξουμε και λίγη μπαλίτσα, ακριβώς επειδή είναι έξτρα σημαντική αυτή τη χρονιά, ίσως να παίξουμε και καμιά μπαλίτσα, να κάνουμε ενδεχομένως κανένα ωραίο live ή μια ωραία εκπομπή στην οποία όλοι θα θέσουμε, ας πούμε, μία πρόθεση και θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε από τις παρελθοντικές μας μη χρήσιμες πια για μας τροχές και τους δικούς μας καρμικούς κύκλους και να σταματήσουμε να κάνουμε τις ίδιες επιλογές σε άλλα άτομα. Κατάλαβες? Κατάλαβα να λες. Περιμένω να μου πείτε κάτι για αυτή την εισαγωγή όσοι την ακούσατε, να μου πείτε αν όντως νιώθετε ότι οι επιλογές σας έρχονται μες στη μούρη σας μέσα στο 2024, αν κάνετε εκ νέου επιλογές μέσα στο 2024 που επιβεβαιώνουν τη βλακεία που κουβαλάτε στο μυαλό σας προηγουμένως. Κατάλαβες, δηλαδή τώρα είναι η ώρα να ξεφύγουμε, τώρα είναι η ώρα να διαφύγουμε από... Συγγνώμη που τα λέω έτσι, αλλά εγώ έτσι το λέω στον εαυτό μου, από τη μαλακιά που σε δέρνει, Λένα. Δηλαδή, αφού έχεις δει ότι ξανά και ξανά και ξανά γίνονται κάποια πράγματα με τον ίδιο τρόπο, και εφόσον τώρα είναι η ευκαιρία σου να το δεις, να το συνειδητοποιήσεις και να πεις όχι, εγώ πάω από εκεί, όχι, εγώ θα χρησιμοποιήσω έναν άλλο τρόπο, τι πήγαινα να πω, εφόσον μπορείς να το κάνεις, το κάνεις. Λοιπόν, τεράστια εισαγωγή και τελικά, εγώ νομίζω ότι σου μιλάω 5 λεπτά, ελπίζω να σου έδωσα όμως όρεξη για το μέλλον, όρεξη και ελπίδα ότι μπορείς να βγεις από αυτούς τους κύκλους, δύναμη να υπερασπιστείς στο μέλλον τον εαυτό σου εφόσον έχει γίνει πρώτα η αναγνώριση και με το καλό μαζί θα είμαστε και εμείς εδώ όταν θα κάνουμε και τη νέα μας αρχή. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τώρα τα ζωδιάκια μας. Φιλάκια πάρα πολλά, ξεκινάμε money money, από εδώ τουλάχιστον, bye! Γεια σου κρυέ και καλώς ήρθες σε ερωτικογκομενικό συναισθηματικές σου προβλέψεις για την περίοδο 15 Ιουλίου έως 15 Αυγούστου. Και από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα το πράγμα δεν θα είναι και πάρα πολύ ερωτικό, θα σου έλεγα, αλλά σίγουρα περιέχει σε μεγάλο βαθμό το συναισθηματικό κομμάτι. Βλέπω ότι για πολλά κρυαράκια μου πολύ σύντομα θα υπάρξει ή ήδη πολύ πρόσφατα έχει υπάρξει μια ψιλοαλλαγή σε σταθερές στη ζωή σας. Okay. Σε κάτι δηλαδή που υπήρχε καιρό για εσάς, σε κάτι που ήταν δεδομένο, δομημένο, συγκεκριμένο, σε κάτι που μπορούσατε να βασιστείτε γενικότερα, βλέπω ότι υπάρχει μια αλλαγή, αλλά βλέπω ότι αυτή η αλλαγή στην ουσία ανοίγει τα δικά σας τα φτερά, δημιουργείται για εσάς μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα ένα νέο κύκλο ζωής, αφήνετε έναν παλιό, μέσα εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά, κόσμο, και οδεύεται προς έναν νέο κόσμο, σε έναν κόσμο που για εσάς ακόμα είναι άγνωστος ακριβώς επειδή θα δημιουργηθεί στην πορεία και έναν κόσμο στον οποίο από ό,τι φαίνεται πηγαίνετε solo. Solo και single, εντάξει! Βλέπω ότι αυτό που θα γίνει μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα είναι ότι θα θελήσετε να βασιστείτε πάνω σας. Έχετε βγάλει και το 8 of Cups, πράγμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπω ότι βγαίνετε ακόμα και από καρμικούς κύκλους ή τέλος πάντων σημαντικούς πνευματικούς κύκλους, ακόμα και αν δεν περιέχουν τη λογική ακριβώς του κάρμα μέσα. Βλέπω να ξέρεις ότι σε σχέση με αυτό το 8 θα έχω κάνει μία εισαγωγή στο συγκεκριμένο βίντεο. Στην αρχή λοιπόν του βίντεο που βλέπεις αυτή τη στιγμή θα έχω μία εισαγωγή που θα εξηγώ κάποια πραγματάκια που έχουν να κάνουν με το 8, ειδικότερα αυτή την περίοδο και ειδικότερα αυτή τη χρονιά. Οπότε βλέπω εγώ να είσαι συντονισμένη και συντονισμένος με αυτά που
αντιπροσωπεύει η συγκεκριμένη χρονική περίοδος και η χρονιά με έναν πάρα πολύ θετικό για εσέναν τρόπο, με έναν τρόπο που θα σου δώσει πάλι τη δυνατότητα να βασιστείς στις δικές σου δυνάμεις, αλλά και να βγεις στο άγνωστο ώστε να καταφέρεις να εξυπηρετήσεις και ικανοποιήσεις τις δικές σου επιθυμίες και τις δικές σου ανάγκες και σε συναισθηματικό αλλά και σε υλικό επίπεδο. Εντάξει, λοιπόν, τι σημαίνουν όλα αυτά, Λένα, πρακτικά? Πρακτικά σημαίνει ότι είτε αλλάζουμε σπίτι, είτε φεύγουμε από μια σχέση, είτε ανοίγουμε τα φτερά μας μετά από ένα γάμο, μπορεί να μένεις με τους γονείς σου 35 χρόνια και τώρα να πηγαίνεις στο καινούριο σου σπίτι, μπορεί να είσαι 40 χρόνια στην Ελλάδα και τώρα να αποφασίζεις να βγεις στο εξωτερικό. Δεν μου το δείχνει τόσο πολύ, δεν μου δείχνει καθόλου βασικά ποια είναι η νέα αρχή που κάνετε ακριβώς. Μου δείχνει περισσότερο τα βήματα απομάκρυνσής σας από την προηγούμενη στάνταρ κατάσταση. Okay, βλέπω ότι ολοκληρώνεται επί της ουσίας αυτός ο πολύ σταθερός, πολύ σίγουρος, πολύ δομημένος κύκλος. Δεν είναι ότι σε αυτό τον κύκλο τον προηγούμενο, don't get me wrong, μην με παρεξηγήσετε, δεν βλέπω κανέναν τραγικό κύκλο. Δεν βλέπω ότι υπήρχαν τραύματα και προβλήματα απαραίτητος. Φυσικά κάποιοι κρύοι ενδεχομένως να αντιμετωπίζανε κάποια προβλήματα στο προηγούμενο αυτό κύκλο, αλλά τέλος πάντων δεν μου το δείχνει έτσι. Θεωρώ ότι έχετε λάβει αγάπη από αυτό τον κύκλο. Γι' αυτό σου είπα και πριν για το σπίτι των γονιών σου που μπορεί να φεύγεις από αυτή τη φωλιά. Κάπως φεύγεις από μια ασφάλεια και από μια σιγουριά και ξεκινάς ταξίδι προς το άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Εντάξει. Αυτή η σχέση εδώ πέρα, ας πούμε, για κάποιους μπορεί να είναι μια σχέση που είχες 5 χρόνια, που ήταν πολύ ήρεμη, που ήταν πολύ σίγουρη, που ήταν πολύ σταθερή. Όμως εσένα αυτή η σιγουριά σου την έδινε στα νεύρα και μέσα σε αυτή τη σχέση δεν ένιωθες ότι μπορείς να εκφραστείς ελεύθερα, γενικότερα ή να κυνηγήσεις, για παράδειγμα, τα όνειρά σου ή να ικανοποιήσεις τους δικούς σου στόχους. Εντάξει. Βλέπω μεγάλη αλλαγή στο περιβάλλον σου, η οποία δημιουργείται, εσύ δηλαδή την κάνεις, τώρα, Ιούλιο και Αύγουστο. Τώρα, το θέμα ποιο είναι, ότι υπάρχει λίγη αβεβαιότητα, εντάξει, υπάρχει λίγος φόβος για το μέλλον. Υπάρχει μια σκοτεινιά προς την οποία κατευθύνεσαι, δηλαδή είναι κυριολεκτικά αλληγορικά, δες το, τελείως αλληγορικά. Φαντάσου εσένα μέσα σε ένα σπίτι με ανθρώπους, με φαγητά, με φως, με το τζάκι αναμένο. Εντάξει, τώρα ακούς για τζάκι και ανάβεις, να πούμε, βγάζεις φλίκτενες, αλλά καταλαβαίνεις πώς θέλω να σου πω. Μια πολύ πολύ ζεστή ατμόσφαιρα, απ' έξω χιόνι και εσύ κάποια στιγμή λες, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας, γουστάρω πάρα πολύ. Γεια σας, τώρα τα λέμε και βγαίνεις στο χιόνι. Αυτό ακριβώς είναι και δεν ξέρεις και προς τα πού πηγαίνεις επί της ουσίας. Αυτό που σίγουρα ξέρεις είναι ότι έχεις τον εαυτό σου. Εντάξει, και θα βασιστείς τον εαυτό σου, παίρνεις τα 2-3-4 πράγματα που σου είναι χρήσιμα για αυτόν τον επόμενο κύκλο, ακόμα και σε συναισθηματικό, ξαναλέω, επίπεδο μπορεί να γίνεται αυτή η απομάκρυνση. Δηλαδή σιγά σιγά να αρχίζεις να απομακρύνεσαι και όχι απαραίτητος μπαμ και κάτω από κάποια άτομα, από κάποιες καταστάσεις, από κάποιες σχέσεις. Σιγά σιγά να βιώνεις αυτή την ανάγκη σου να βγεις και να αντιμετωπίσεις επί της ουσίας τους φόβους σου και σιγά σιγά δυναμώνεις και καταλαβαίνεις ότι αφού έχεις εσένα δεν χρειάζεσαι κάτι άλλο. Okay. Δεν θεωρώ ότι από κρυό μεριά τα πράγματα είναι και τόσο ερωτικά. Βεβαίως καλό είναι να δεις ζώδιο, οροσκόπο αλλά και σελήνη, γιατί μπορεί σε κάποιο άλλο placement να μας δείχνει ότι κάτι τρέχει και ότι για κάποιον λόγο εσύ βγαίνεις στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Συγκεκριμένα θέλω να μου δείτε σελήνη, αστεράκια μου όμορφα, οπωσδήποτε. Γιατί έχετε βγάλει και το φεγγάρι και νομίζω ότι η σελήνη θα σας δώσει πάρα πολλές πληροφορίες για το γιατί, πώς, τι γίνεται και γιατί δημιουργείται αυτή η έξοδος, ας πούμε, που κάνετε στη ζωή σας. Αυτή είναι μια πάρα πολύ θετική ενέργεια, αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι δεν υπάρχει και το γλυκό πικρό του θέματος, γιατί υπάρχει θλίψη. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε αυτό. Υπάρχει θλίψη εδώ πέρα. Υπάρχει στεναχώρια. Τα βήματά σου είναι βαριά. Κάνεις αυτό που θες κλαίγοντας. Συμβαίνει αυτό καμιά φορά. Τι να κάνουμε τώρα? Ή ακόμα και αν δεν το κάνεις κλαίγοντας, το κάνεις, σου λέω, με μια αβεβαιότητα. Με μια. Πώς σου πω. Με μία και λίγο σιγουριά, ας πούμε, ότι θα τα βρεις κούρα και θα πρέπει να βασιστείς απολύτως στον εαυτό σου. Αλλά θες να το κάνεις. Είσαι σαν την πριγκίπισσα από το κάστρο, να πούμε, τη Ραπουνζέλ,
που ήταν τόσα χρόνια εκεί, είχε φαγητό, τις πλένανε τα ρούχα, πυρέτριες, την τίνανε, την πλένανε, την καθαρίζανε. Και αυτό που ήθελε εκείνη περισσότερο απ' όλα ήταν να βγει από αυτόν τον πύργο και χωρίς να ξέρει πού πάει καν, δηλαδή σε έναν άγνωστο κόσμο επί της ουσίας. Γιατί ένιωθε ότι εκεί που ήταν, ήταν θλιμμένη, δεν εξυπηρετούσε τις δικές της ανάγκες, δεν βίωνε τον κόσμο με τον τρόπο που ήθελε, δεν εξερευνούσε. Κατάλαβες. Λοιπόν, τώρα από ζώδια εδώ πέρα έχει σταύρους και ίχθυς, δηλαδή από κάτι σίγουρο σε κάτι τελείως κουκουρούκου. Επίσης έχουμε λέοντες, δίδυμους, τοξότες, σκορπιούς και... Οπ, ξέφυγε. Δίδυμους πάλι, οπότε θα ρίξω άλλη μια φορουλίτα. Παρθένους. Λοιπόν, κρυαράκι μου, αυτά είχα να σου πω για σήμερα. Ελπίζω το ρίξιμο σου να σου άρεσε πάρα πολύ. Περιμένω να μου πεις με σχόλιο πώς σου φάνηκε και σε τι φάση βρίσκεσαι. Σίγουρα βλέπω αυτή την έξοδο να συμβαίνει προς τον Αύγουστο. Θα δεις τον εαυτό σου να θέλει να απομακρυνθεί από κάποιες καταστάσεις την ίδια στιγμή που υπάρχουν φοβίες σε σχέση με το άγνωστο. Αλλά αυτές τις φοβίες θα θελήσεις να τις αντιμετωπίσεις και να βασιστείς πάνω στις δικές σου δυνάμεις. Λοιπόν. Φίλα και πάρα πολλά, τα λέμε πολύ σύντομα, bye! Γεια σου Ταύρε και καλώς ήρθες στις ερωτικογκομενικο-συναισθηματικές σου προβλέψεις για την περίοδο 15 Ιουλίου έως 15 Αυγούστου και δεν υπάρχει τίποτα ερωτικογκομενικο-συναισθηματικό μέσα αυτές τις προβλέψεις που έχω εδώ μπροστά μου. Παρόλα αυτά Ταύρε, καλό θα είναι να δεις ζώδιο, οροσκόπο αλλά και σελήνη. Γιατί μπορεί σε κάποιο άλλο placement να έχει πολύ ζουμί στα ερωτικά σου. Από Ταύρο μεριά όμως η ενέργεια που κατεβαίνει, η ενέργεια που σε επηρεάζει, η ενέργεια που κατεβάζεις εσύ, είναι πολύ πιο προσωπική, πολύ πιο εσωτερική, πολύ πιο δική σου, να στο θέσω καλύτερα. Έχει να κάνει βέβαια και με τις εξωτερικές συνθήκες έως ένα βαθμό, αλλά το σημαντικό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ένας μετασχηματισμός μέσα σου. Πώς παλιά οι αλχημιστές παίρνανε, ξέρω εγώ, γιατί έχω ξεχάσει τι κάνανε. Παίρνανε το κάρβουνο και το κάνανε χρυσάφι, που λέμε, νομίζω κάτι τέτοιο έπαιζε. Το ίδιο πράγμα ακριβώς. Βλέπω ότι κάτι πιέζεται μέσα σου, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, με σκοπό να σε βγάλει διαμαντάκι. Και αυτό ακριβώς θα γίνει. Να ξέρεις ότι ο Σεπτέμβριος θα είναι οπωσδήποτε ένας πολύ σημαντικός μήνας για εσένα. Ένας μήνας στον οποίο. Μόλις έρθει δηλαδή ο Σεπτέμβριος, πώς θα το πω, στον οποίο θα νιώσεις όχι απλά καλά με το πετσί σου, αλλά θα νιώθεις ότι τα πράγματα γύρω σου είναι αρμονικά και όμορφα, θα νιώθεις ότι είσαι καλά με τον εαυτό σου, με τις κατακτήσεις σου, σε πρακτικό επίπεδο, συναισθηματικό επίπεδο, θα νιώσεις μια πληρότητα εσωτερική, θα νιώσεις ότι μπορείς απολύτως να βασιστείς πάνω σου και θα νιώσεις γενικότερα ελεύθερη και ελεύθερος. Τώρα, για να συμβεί όλο αυτό, σίγουρα θα πρέπει να περάσεις από διάφορες από ό,τι βλέπω εδώ μεταλλάξεις. Βλέπω τα πράγματα στην ουσία να πηγαίνουν καλά σχετικά. Βλέπω ότι είσαι ολόκληρη και ολόκληρος. Ίσως κάποιοι από εσάς βέβαια τώρα Ιούλιο ή και στο πρόσφατο παρελθόν να ταλαιπωρηθήκατε από κάποια θέματα υγείας ή κάποια άλλα θέματα ενδεχομένως που σας ταλαιπώρησαν, σας βασάνισαν. Οι σκέψεις σας κάνανε γύρω-γύρω, βλέπω υπερανάλυση, βλέπω στρες, βλέπω άγχος, βλέπω ότι κάτι τέλος πάντων σου είχε ταράξει αισθητά στο παρελθόν, είτε ήταν από μέσα σου, είτε ήταν αληθινές προκλήσεις και αληθινή φόβη. Βλέπω σίγουρα όμως ότι υπήρχε αρκετή υπερανάλυση, ίσως να υπήρξε και υπερβολή ή αλλιώς τα βρήκες παλούκια πουλάκι μου, ενδέχεται και αυτό. Το Nine of Swords είναι μια κάρτα που μας προκαλεί παράλυση με μία λογική. Θεωρούμε ότι στη ζωή μας δεν μπορούμε να κινηθούμε, ότι όλα έχουν πάει σκατά και απόσκατα, ότι γιατί τα έχει βάλει μαζί μας στο σύμπαν, πώς θα μπορέσουμε να ξανασηκώσουμε κεφάλι και πάει λέγοντας. Όμως εγώ θα σου κάνω spoil αυτή τη στιγμή, στο λέω, θα σηκώσεις κεφάλι και θα σηκώσεις ένα κεφάλι που δεν έχεις ξανασηκώσει ποτέ στη ζωή σου, καλό μου, ταυράκι. Λοιπόν, βλέπω ότι το μέσα σου μπορεί να σπαρταράει και να ταλαιπωρείται. Όμως απ' έξω σου δείχνεις ακόμα βασταγύρι και βασταγερός, σταθερή και σταθερός. Πολύ λίγοι άνθρωποι θεωρώ ότι γνωρίζουν τι πραγματικά βιώνεις εσωτερικά. Fake it till you make it λένε οι ξένοι. Κάντο ψέματα μέχρι να τα καταφέρεις και η αλήθεια είναι ότι αυτό ακριβώς γίνεται. Κοίτα, είμαστε σε μια φάση μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας θα σου έλεγα.
βλέπεις τα καλά, βλέπεις ότι υπάρχουν σημεία στα οποία νιώθεις ευγνώμων, εντάξει, και βλέπεις και άλλα σημεία στα οποία νιώθεις ότι έχεις φάει τρελή σφαλιάρα, τρελή μούτζα, τρελή τρικλοποδιά, και δυστυχώς καταλαβαίνεις και από μόνος σου ή από μόνος σου ότι το πρώτο χρονικό διάστημα, δηλαδή μέσα στον Ιούλιο, ίσως να σε απορροφάνε περισσότερο οι αρνητικές σκέψεις. Δεν σου λέω ότι δεν υπάρχουν θετικές σκέψεις και δεν σου λέω ότι δεν υπάρχουν πράγματα για τα οποία χαίρεσαι. Για τους φίλους σου, ας πούμε, για το γεγονός ότι έχεις φαγητό, για το γεγονός ότι σε προσκάλεσαν εκεί, για το γεγονός ότι είσαι ολόκληρη και ολόκληρος ακόμα κι αν η μέση σου πονάει. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω. Για τους ανθρώπους που υπάρχουν γύρω σου, αλλά ακόμα και για το τι έχεις καταφέρει. Δηλαδή, υπάρχει μέσα σου μια σιγουριά ότι ακόμα και αυτό το πολύ 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 δύσκολο που βιώνεις τώρα θα ξεπεραστεί. Εντάξει, ότι θα βγεις από αυτή τη δύσκολη θέση. Λοιπόν, μουσικώνεις βλέπω μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα κεφάλι. Βεβαίως βλέπω ότι κάποια στιγμή έρχεται και μια έξτρα προδοσία έτσι από πίσω, στριφογυριστή, κάτι που δεν περιμένεις, κάτι που εκεί που νιώθεις ότι είσαι, όπως σου είπα και πριν, μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, είναι τελείως περιττό στην πραγματικότητα. Όμως στην πραγματικότητα τελικά είναι πολύ αναγκαστικό, διότι αυτή ακριβώς η προδοσία, αυτή ακριβώς η αναστάτωση, αυτό ακριβώς το πισόπλατο μαγέρμα που βιώνεις εσύ εδώ, είναι αυτό και ο πόνος, γιατί θα έχει πόνο αυτό, θα είναι όμως απότομος ο πόνος, δεν θα παραμείνει, είναι από αυτούς τους πόνους που πονάνε εκείνη τη στιγμή και μετά δεν πονάς, εντάξει. Είναι απότομος και καλός, γρήγορο χτύπημα. Μετά ακριβώς από αυτό, σε βλέπω εγώ εσένα, πραγματικά, να καταλαβαίνεις ότι δεν υπήρχε λόγος να βασανίζεις το κεφαλάκι σου για όλες αυτές τις μαλακίες πιο πριν. Εντάξει, για κάποιους εδώ πέρα μπορεί να υπάρχει και κάποιο πρόβλημα υγείας και εδώ πέρα να βλέπουμε ενδεχομένως και μία... Πρώτη φορά το βλέπω έτσι, το Three of Swords. Δεν μου έχει ξανατύχει, αλλά μπορεί να βλέπουμε μία εγχείρηση, μπορεί να βλέπουμε κάτι που για λίγο πονάει, αλλά μετά μας βγάζει καινούργιους ανθρώπους. Θέλω όμως, όπως και να έχει, έτσι να το δεις γενικότερα, ψυχικά, πνευματικά. Θέλω να καταλάβεις ότι αν εδώ πέρα έχεις ένα αγκάθι, εντάξει, αν εδώ πέρα, Ταύρα, έχεις ένα αγκάθι, με κάποιον τρόπο αυτό το αγκάθι βγαίνει από μέσα σου. Μπορεί να πονέσει την ώρα που θα βγει. Μπορεί εσύ να έχεις τύψεις για κάτι που έκανες σε έναν άνθρωπο, ας πούμε, και τελικά αυτός ο άνθρωπος να βγει ο μεγαλύτερος προδότης στη ζωή σου. Πού πάνε οι τύψεις? Πουθενά, στο κενό, εξαφανίζονται. Γιατί να έχεις τύψεις για κάτι τέτοιο? Λες πάλι καλά που βγάλανε τα σκουπίδια μόνο τους από το σπίτι. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω? Οπότε άκουσέ με. Είναι πολύ σημαντικό. Είσαι δυνατή, είσαι δυνατός, είσαι όρθια και όρθιος καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Ό,τι γίνεται, γίνεται μέσα σου. Γίνεται σε πυρηνικό επίπεδο, εντάξει, γίνεται μέσα σου, κυριολεκτικά. Υπάρχουν κάποιοι εξωγενείς παράγοντες που θα κατευθύνουν λίγο την ενέργεια, αλλά πού θα την κατευθύνουν? Εδώ. Πού? Εκεί που είσαι πλήρης, ανεξάρτητος, ανεξάρτητη, μόνος σου ή μόνη σου και αγαπάς αυτή την ελευθερία, αγαπάς αυτή την ανεξαρτησία και βλέπεις ότι μέσα σε αυτό υπάρχει γαλήνη, υπάρχει ησυχία, υπάρχει ειρήνη, υπάρχει ισορροπία, υπάρχει προοπτική. Υπάρχει φως. Έχεις βγάλει το αγκάθι, είσαι υγιής ξανά, εντάξει. Λοιπόν, παρθένε, γιατί? Ταύρε, δεν έχω κάνει καν παρθένο. Ταύρε, μήπως παίζει ρολό. Έβλεπα αυτήν εδώ πέρα, μήπως μου θύμισε για κάποιον λόγο παρθένο. Μπορεί. Λοιπόν, όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά, μην μου ανησυχείς καθόλου. Κάνει δουλίτσα το σύμπαν μαζί σου μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, αυτό είναι σίγουρο. Πάμε να δούμε κάποια. Τα κούνησα όλα. Πάμε να δούμε κάποια ζωδιάκια που μπορεί να παίξουν ρόλο σε αυτή την ιστορία, ναι. Ταύρη, σαν και σένα, σου λέω, είναι πολύ εσωτερικό. Είναι από σένα για σένα. Κάνει ουροβόρο, κάνει το τέλος και η αρχή. Το τέλος και η αρχή, εσύ το κάνεις αυτό. Είναι αλχημία, είναι πολύ ωραίο να ξέρεις. Μην ξενερώνεις. Εντάξει. Και όταν λέω Σεπτέμβρη, ενώ θα έχει τελειώσει όλη η διαδικασία, δεν σου λέω θα ταλαιπωρήσει μέχρι το Σεπτέμβρη. Εντάξει. Μια-δυο φορές θα ταλαιπωρηθείς. Πολύ γρήγορα θα βρεις τον εαυτό σου, ήδη μέσα στον Αύγουστο. Λοιπόν, Παρθένη. Όπα, εξαφανίστηκε. Είδες, το είπα για Παρθένους. Λέοντες ήταν αυτό που έφυγε. Τοξότες. Μα δεν είμαστε καλά. Καρκίνι. Τοξότες ξανά. Παρθένη. Έφυγε πάλι, Δίδυμη. Τι το έχω βάλει εγώ αυτό εδώ πέρα, αφού γίνεται, βγαίνει έξω. Παρθένη πάλι. Τελευταίο και καταϊδρωμένο. Για να δω.
μαύροι σαν για σένα. Λοιπόν, τα βράκι μου, αυτά είχα να σου πω. Ελπίζω να σου άρεσε αυτό το ρίξιμο. Περιμένω να μου πεις σε σχόλιο. Επίσης, αν βαριέσαι να κάνεις σχόλιο, κάνε ένα like για να μου δείξεις ότι σου άρεσε. Subscribe στο κανάλι, comment και share με τους φίλους σου. Όλα τα πάντα, όλα θέλω. Δες ζώδιο, οροσκόπα, αλλά και σελήνη είναι πολύ, πολύ, πολύ σημαντικό. Εντάξει, φίλα και πάρα πολλά. Bye! Γεια σου Δημάκη μου και καλώς ήρθες σε ερωτικοκομμενικό συναισθηματικές σου προβλέψεις για την περίοδο 15 Ιουλίου έως 15 Αυγούστου. Λοιπόν, για να δούμε τι τρέχει εδώ πέρα. Βλέπουμε ότι μέσα στον Ιούλιο, ειδικότερα δηλαδή και από την αρχή του Ιουλίου μπορεί και όχι μόνο τώρα, ίσως έχει δημιουργηθεί μια έτσι ασάφεια συναισθηματική. Το πώς νιώθεις για τους ανθρώπους, πώς νιώθουν κάποιοι άνθρωποι για σένα, ποιοι είναι φίλοι, ποιοι είναι εχθροί. Με διάφορους τρόπους μπορεί να εκφραστεί αυτό. Μπορεί ακόμα και να βλέπεις ότι έχεις μια ποικιλία επιλογών, αλλά όλες αυτές οι επιλογές ενδεχομένως δεν. Πώς να σου πω, δεν σε εκφράζουν, δεν ξεχωρίζει κάποια από αυτές τις επιλογές, με αποτέλεσμα να μπερδεύεσαι. Όπως ας πούμε όταν πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και δεν πας ντουγρού να βρεις το σαμπουάν που σου κάνει το μαλλί τέλειο. Και πηγαίνεις στο χήμα στο κύμα, έχεις πάει και σε μεγάλο σούπερ μάρκετ και έχει 25, να πούμε, 25 μάρκες. Άρα γύρω στα 85 σαμπουάν. Και ξαφνικά είσαι σε μία φάση, όπα περίμενε, τίποτα από αυτά δεν θέλω πραγματικά, και αν δεν κάνω τη σωστή επιλογή, και αν αυτό μου τα λαδώσει, και αν αυτό μου τα, δεν μου τα στρώσει, και αν αυτό μου τα γαμίσει, και αν... Καταλαβαίνεις θέλω να σου πω. Γενικότερα δεν νιώθω ότι νιώθεις και πάρα πάρα πολύ σταθερός σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους και στα ερωτικογκομένικο συναισθηματικά σου αυτή τη στιγμή. Κάτι μου είπε για το τσάρι ότι την ώρα που έλεγα γαμώτο αυτό. Και το ξέχασα. Λοιπόν, θα το βρούμε όμως, θα το θυμηθώ. Βλέπω ότι υπάρχει μία, θα σου έλεγα, ας πούμε τώρα, μία εσωτερική ασφάλεια. Σε βλέπω να είσαι σε μία φάση που φροντίζεις, ας πούμε, τον εαυτό σου, δεν θέλεις πάρα πολλά, ακριβώς επειδή υπάρχει και αυτή η ασάφεια. Θυμήθηκα τι μου είπε πριν με το Chariot και το Seven of Pentacles, αυτό που μου λέει ενδιαφέρον. Θα σου πω, κοίτα, να δεις που θα ξεχάσω όλα μαζί τώρα. Αυτό που μου είπε είναι ότι βλέπεις και τις διάφορες προοπτικές, εντάξει, δεν νιώθεις ότι αυτές οι επιλογές είναι κάτι αρνητικό για σένα. Αντιθέτως, αυτές οι επιλογές είναι μέρος πολυτέλειας, δηλαδή είναι η πολυτέλεια της επιλογής. Τόση ώρα έβλεπα αυτό σαν Seven of Cups, παιδιά, και είναι Seven of Pentacles. Για κάποιο λόγο όμως το είδα Seven of Cups, δεν είναι ότι διορθώνω το λάθος μου αυτή τη στιγμή. Πραγματικά πιστεύω ότι αυτή η μούρη με έκανε να δω Seven of Cups. Είναι ξεκάθαρα αυτό το είμαι μπερδεμένη ή μπερδεμένος. Οκ, okay, είμαι μπερδεμένη ή μπερδεμένος σε σχέση με το πώς πάνε τα σχέδιά μου, ποια είναι τα σχέδιά μου, ποιο από τα σχέδιά μου είναι αυτό που θεωρώ ότι μπορεί να αποδώσει καρπούς ή όχι, αλλά παράλληλα και ποιο από αυτά τα άτομα, ποιες από αυτές τις συναναστροφές ή τις συναισθηματικές επενδύσεις, να στο θέσω απλά, μπορούν να με προχωρήσουν παρακάτω ή και όχι. Για κάποιους δίδυμους βλέπω ότι ίσως να υπάρχουν διάφορες νέες γνωριμίες, ίσως να υπάρχουν 1, 2, 3 άτομα, να έχεις μπει σε ένα καινούριο περιβάλλον, καινούρια δουλίτσα, καινούρια χώρα για κάποιους, δεν ξέρω γιατί, τέτοια πραγματάκια, οπότε ξαφνικά να υπάρχουν διάφορα, να υπάρχει πληθώρα ανθρώπων νέων κοντά σου, πάνω από 2-3 δηλαδή, πάνω από 2-3, εντάξει. Αλλιώς μας δείχνει ξεκάθαρα για τη δική σου την πορεία και για τα δικά σου τα σχέδια. Αυτό που κάνεις τώρα σε σχέση με όλα αυτά είναι να επιλέγεις να μην γεννηθείς. Γιατί? Γιατί για κάποιο λόγο δεν θέλεις να κουνήσεις και πάρα πολύ τα πράγματα. Φοβάσαι μια καταστροφή, θες να αποφύγεις ενδεχομένως τους μπελάδες. Δεν θες να κάνεις κάποια επιλογή για την οποία δεν είσαι σίγουρος ή σίγουρη. Παίρνεις με λίγα λόγια το χρόνο σου. Βάζεις τα πράγματα, θα σου έλεγα, σε μια παύση. Για κάποιους μου λέει ότι ίσως ακόμα και μέσα στη σχέση σας το έδαφος λίγο είναι περίεργο, η ζώνη ίσως να είναι λίγο εμπόλεμη, η κατάσταση είναι να νιώθετε ότι μυρίζει λίγο μπαρούτι, και ίσως και γι' αυτό το λόγο να κλείνεστε λίγο στον εαυτό σας και να θέλετε να κάνετε μόκο για να μην δημιουργήσετε ακραίες καταστάσεις. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή με το έχεις βγάλει tower. Εντάξει, σίγουρα το tower, ο πύργος αυτός είναι κάτι που προσπαθείς να αποφύγεις και προσπαθείς να μείνεις όσο πιο ακίνητη και ακίνητος, ήσυχη και ήσυχος, όσο πιο αμέτωχη και αμέτωχος μπορείς απέναντι σε αυτές τις καταστάσεις που δεν είσαι σίγουρη που πατάνε και που βρίσκονται, εντάξει. Όμως,
Παράλληλα για κάποιους από εσάς μου δείχνει και ένα αναπάντεχο γεγονός, το οποίο κάπως, πώς να σου το πω, υπάρχει λέξη γι' αυτό, αλλά δεν ξέρω πώς θα το πω τώρα. Γιατί δεν μου έρχεται η λέξη, κατάλαβες, ούτε στα ελληνικά ούτε στα αγγλικά. Και τότε, όταν γίνεται αυτό, υπάρχει πρόβλημα. Γαμώτο και έχω την έννοια μέσα στο κεφάλι μου. Όταν τέλος πάντων κάτι αποσυμπιέζεται, όχι αποσυμπιέζεται, sky. Αλλά δεν είναι αυτή η λέξη που ήθελα. Anyway, βλέπω ότι ίσως να υπάρξει τέλος πάντων μια ψηλοταραχή αναπάντεχη, αλλά όλα θα πάνε καλά. Ίσως κάτι που να έχει να κάνει με την ίδια την εταιρεία ή με το σπίτι σου. Δεν βλέπω όμως κάτι ακραία κακό, είναι κάτι που φέρνει μια καινούργια ισορροπία θετική για εσένα. Σένα λέμε έστω ότι είσαι το άτομο που είσαι σε μια σχέση και το κάνεις λίγο μόκο γιατί βλέπεις ότι τα πράγματα είναι λίγο περίεργα ανάμεσα σε αυτή τη στιγμή ή το άτομο αυτό κάπως δημιουργεί προβλήματα όταν εσύ μιλάς ή εσύ μιλάς, όταν μιλάς νιώθεις ότι δημιουργείς προβλήματα, το πρόβλημα θα βγει όμως κάποια στιγμή στη φόρα. Πόση ησυχία να κάνει κάποιος, πόσο παθητικά ας πούμε να υπάρξει σε μια κατάσταση ή μπορεί ακόμα και να σου δείχνει το χαρτί ότι ακόμα και παθητικά να συμπεριφερθείς σε σχέση με αυτή την κατάσταση. Τα ψιλοπροβληματάκια είναι ψιλοαναπόφευκτα, οπότε ίσως να είναι καλύτερα κιόλας αντί να είσαι τελείως παθητική ή παθητικός, να έχεις και λίγο το πάνω χέρι, όχι με τη λογική του ελέγχου, αλλά τέλος πάντων, άμα κάτσω εδώ σε μια γωνία και δεν κάνω τίποτα και μου συμβεί κάτι, θα μπορούσα να μην κάθομαι και σε μια γωνία και να πήγαινα γύρω-γύρω και πάλι κάτι θα μου συνέβαινε. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Άμα κάθομαι εγώ μέσα στη σχέση και το βουλώνω και το βουλώνω και το βουλώνω για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα και τελικά δημιουργείται πρόβλημα, κάποια στιγμή δεν πρέπει να καταλάβω ότι δώρο-άδωρο ήταν εκεί που το βούλωνα, ας πούμε. Κάτι τέτοιο. Αυτή τη λέξη. Δεν ξέρω αν θα τη βρω, αλλά αν θα τη βρω θα την πετάξω στο τέλος. Λοιπόν, αυτά είχα να σου πω μέχρι στιγμής. Τώρα από ζωδιάκια μου έχεις βγάλει εδώ πέρα καρκίνους και τοξότες που ίσως να παίζουν ρόλο σε αυτή την ιστορία. Για να δούμε τι άλλο ζωδιάκι. Εγώ προσπαθώ ακόμα στο μυαλό μου να βρω τη λέξη. Παρθένους έβγαλες. Ιχθύς. Υδροχόους. Καρκίνους ξανά. Λέοντες. Καρκίνους ξανά. Πολύς καρκίνος. Γιατί είναι και η εποχή του καρκίνου και μας μιλάει πάρα πολύ για αυτή την περίοδο για σένα. Έχεις βγάλει 2 εφτάρια. Λοιπόν, δίδυμη. Παρθένη. Πολλά έχω βγάλει, και πολύ καρκίνο βασικά. Και ζυγή. Αυτό είναι λοιπόν το ρίξιμό σου για αυτό το 30ήμερο. Φιλάκια πολλά, διδυμάκι μου. Μην ξεχάσεις να κάνεις like αν σου άρεσε αυτό το βίντεο και θέλεις να στηρίξεις την προσπάθειά μου. Επίσης, κάνε subscribe στο κανάλι, comment και share. Δε ζώδιο, οροσκόπαλο και σελήνη για να έχεις τη μέγιστη δυνατή πληροφορία για το τι μπορείς να περιμένεις μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα να συμβεί. Και εμείς θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα ξανά. Φιλάκια πάρα πολλά. Bye! Δίδυμε. Μόλις έκλεισα κυριολεκτικά, πάτησα stop και ήρθε η λέξη. Δηλαδή έτσι μόνο για να με κάνει ρεζίλι, δηλαδή τόση ώρα. Η λέξη που έψαχνα είναι εκτόνωση. Εδώ κάπως το πράγμα κάποια στιγμή εκτονώνεται. Εντάξει, φιλάκια πολλά, bye! Γεια σου καρκίνε και καλώς ήρθες σε ερωτικοκομμένικο συναισθηματικές σου προβλέψεις για την περίοδο 15 Ιουλίου έως 15 Αυγούστου και επιτέλους εδώ πέρα έχουμε και κάτι να κουνιέται. Γιατί τα 3 προηγούμενα ζώδια καρκίνε με κάνα να βαράω μύγες. Όχι εντάξει, μια χαρά, είχαν πολύ ωραία ενέργεια, αλλά σίγουρα δεν υπήρχε και τόσο πολύ το ερωτικοκομμενικό συναισθηματικό κομμάτι. Σε σένα υπάρχει, αλλά υπάρχει και μια παγίδα, να ξέρεις, μαζί με το ερωτικοκομμενικό συναισθηματικό κομμάτι. Λοιπόν, τι βλέπουμε εδώ, βλέπουμε ένα καρκίνο ο οποίος για κάποιον λόγο έχει τρελό ενθουσιασμό. Γουστάρει πάρα πολύ, υπάρχει ωραία ροή, υπάρχει επιτάχυνση στη ζωή σου. Αν δεν έχουν έρθει ήδη αυτά καρκινάκι μου, ετοιμάσου γιατί πολύ πολύ σύντομα θα δεις τα πράγματα να γίνονται πολύ πιο θετικά, πολύ πιο γρήγορα. Βλέπω ότι θα υπάρχει πρόοδος. Βλέπω ότι θα ανάψει φωτιά κάτω από το θα ανάψει φωτιά κάτω από το ποπούλι σου, αλλά με έναν πολύ θετικό τρόπο. Βλέπω εδώ πέρα δηλαδή με λίγα λόγια μία, πώς τη λένε, μία, μ' αρέσει που ήθελα να το πω κιόλας και δεν το έχω κάνει στη, μία σπίθα. Μια σπίθα εδώ πέρα, μη σου πω ότι βλέπω και μια φωτιά. Βλέπω κάποια επικοινωνία, κάποια γνωριμία ή ακόμα και αν δεν έχει να κάνει με άλλους ανθρώπους, είναι μια σπίθα που ανάβει μέσα σου, που σου δίνει όρεξη για ζωή, που σου δίνει κινητήριο δύναμη, που σου δίνει πάθος, μπορεί να είναι για κάποιους μια ιδέα, μια καινούργια δραστηριότητα, μια δημιουργική έκφραση, αλλά για πάρα πολλούς θεωρώ, παιδιά μου, ότι έχει να κάνει με καινούριο άτομο ή και παλιό.
ότι έχει να κάνει με μια επικοινωνία ή και περισσότερες, ότι έχει να κάνει τέλος πάντων με την αναγέννηση του ερωτικού σου επιπέδου. Εντάξει, μπορεί και στο πρόσφατο παρελθόν να υπήρξε κάτι που ανέβασε σιγά σιγά τη λίμπιντο, αλλά γενικότερα θέλω να σου πω ότι υπάρχει εδώ πέρα πάθος, υπάρχει ενθουσιασμός μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Βλέπω ότι θα γουστάρεις κάτι, θα εστιάσεις σε κάτι, θα σου τραβήξει κάτι το ενδιαφέρον. Βέβαια έχουν γνώση οι φύλακες εδώ, ενώ υπάρχει πάρα πολύ ορμή. Μπορεί να είναι και ένα άτομο δηλαδή που έρχεται με ορμή κατά πάνω σου και έρχεται να δημιουργήσει μία αλληλεπίδραση, πιο ερωτικο-γκομενικο-συναισθηματική μαζί σου, ακόμα και αυτό. Βλέπω πάρα πολύ ορμή, αλλά βλέπω ότι παράλληλα όλο αυτό ίσως να είναι και ένα μικρό τεστάκι, έκτακτο διαγώνισμα λοιπόν για τον καρκίνο. Ούτως ή άλλως, όπως έχω πει και στην εισαγωγή, δες την εισαγωγή καρκίνε. Θα έχω βάλει πολύ σημαντικές πληροφορίες για το επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά, για το 8, αλλά και για το 888 portal, έτσι όπως εγώ βέβαια τα βλέπω. Δεν έχω διαβάσει κάτι, πώς εγώ το βιώνω και το καταλαβαίνω μέσα στο κεφάλι μου. Γιατί ό,τι άλλο έχει γραφτεί μπορείς να το διαβάσεις και παλού. Δεν μας ενδιαφέρει να κάνουμε αναπαραγωγή της πληροφορίας. Οπότε κάθομαι και τα σκέφτομαι μόνοι μου. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Ήθελα να πω ότι υπάρχει αυτό το έκτακτο διαγώνισμα εδώ πέρα. Στην ουσία, τι πρέπει να συμβεί εδώ, πρέπει να βγούμε μια τροχιά. Και ίσως και αυτή ακριβώς η ενέργεια να είναι αυτή που θα σε πετάξει από την τροχιά εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, αυτό που θέλω να καταλάβεις είναι ότι ο λόγος που σου λέω ότι υπάρχει μια πρόκληση, μια δοκιμασία είναι γιατί δεν πρέπει να σαμποτάρουμε τον εαυτό μας, δεν πρέπει να επιστρέψουμε εκεί που κατουρίσαμε, δεν πρέπει να ακούσουμε ψεύτικα λόγια και να τα πιστέψουμε επίσης, δεν πρέπει να κάνουμε πράγματα πίσω από τις αυλές και πίσω από τις κάμερες. Είναι πολύ λεπτή η ισορροπία αυτή, δηλαδή παίζει ρόλο το πόσο θέλεις να κάνεις την Κινέζα ή τον Κινέζο, πόσο θέλεις να δεις ή να μην δεις, το κατά πόσο κάτι σε καλύπτει ή δεν σε καλύπτει. Θα υπάρχει μία ευκαιρία από ό,τι καταλαβαίνω να προδώσεις τον εαυτό σου, εγώ νομίζω. Εντάξει, βέβαια θα υπάρχει και μία ευκαιρία να δεις ότι κάποιος σε προδίδει. Γενικότερα όμως θέλω να πω ότι έρχεται μία ενέργεια έτσι που σε παρασύρει, αλλά δεν έχω καταλάβει κατά πόσο είναι κάτι αληθινό. Και δεν ξέρω και κατά πόσο είναι κάτι που εσύ θες να κάνεις ή κάτι που είναι αληθινό για σένα. Για να σου δώσω να καταλάβεις μέχρι πόσο μακριά μπορεί να φτάνει αυτή η ενέργεια, μπορεί να μας δείχνει έναν άνθρωπο που απλά ανοίγει τα φτερά του, λέει «ΟΚ, τώρα εγώ θα...» Τα φτερά του, τέλος πάντων. Ανοίγει το παντελόνι του, τέλος πάντων. Μπορεί να μας μιλάει για έναν άνθρωπο που λέει «Εγώ τώρα θα πάω να κάνω τη ζωή μου, θα ζήσω αντισυμβατικά, θα τρώω, θα πίνω και λόγω δεν θα δίνω, θα τα πίνω όλα χάπια ουίσκι εγώ ακόλα, θα κάνω και 25 σχέσεις μαζί και τέλος πάντων ή θα κάνω μία σχέση με κάποιον άνθρωπο τελείως ακατάλληλο για εμένα». Και με αυτόν τον τρόπο εγώ θα νιώθω ότι ζω, ενώ στην πραγματικότητα σαμποτάρω τον εαυτό μου. Αυτό θα αποκαλυφθεί και από μόνο του, να ξέρεις. Και τον Ιούλιο πιστεύω ότι θα αρχίσεις το λιγότερο να φαντάζεσαι ότι μπορεί τα πράγματα να μην είναι έτσι όπως φαίνονται, εντάξει, ή να μην είσαι εσύ έτσι όπως φαίνεσαι, ή να κάνεις κάποιες κινήσεις έτσι λίγο πιο πίσω από τις κάμερες και κρυφές. Γενικότερα υπάρχουν, είναι θέμα εδώ πέρα. Κάποιος μπορεί να έχει κρυφά σχέδια επίσης εδώ. Okay. Το θέμα είναι εδώ πέρα ότι δεν πρέπει να εμπιστεύεσαι εύκολα. Δεν πρέπει να εμπιστεύεσαι εύκολα. Και δεν πρέπει να εμπιστεύεσαι και τον ίδιο στον εαυτό, μάλλον μέσα στην επόμενη χρονική περίοδο. Τσέκαρε όπως σου είπα αυτά που είπα για τα οχτάρια. Λοιπόν, θεωρώ ότι θα δημιουργήσεις λίγο προβληματάκι στον εαυτό σου, όχι το μεγαλύτερο πρόβλημα του κόσμου, αλλά ίσως να βρεθείς τέλος πάντων κάπως σε ένα περίεργο δίλημα μέσα σε αυτή την ιστορία. Θα δεις και εσύ τα δικά σου τραύματα, τον δικό σου εαυτό, πώς εσύ μπαίνεις σε αυτές τις διαδικασίες του αυτοσαμποτάζ. Θα απογοητευτείς με τη ροή των πραγμάτων, θέλω να πω. Αυτό το πολύ φωτεινό, το πολύ απότομο, το πολύ γρήγορο που συμβαίνει στην αρχή, κάπως στην πορεία σου δημιουργεί σημαντικές αμφιβολίες, όχι μόνο για την κατάσταση, αλλά και για τον ίδιο σου τον εαυτό. Τι εσύ ανέχεσαι, ποια είναι τα δικά σου τα όρια. Αυτό το Five of Cups είναι λίγο διαφορετικό από τα άλλα, διότι είναι όλα τα cups όρθια.
Οπότε θεωρώ ότι για πολλούς από εσάς έχει να κάνει και με μία επιλογή ή ακόμα και με μία άλλη ιστορία που σας θλίβει. Περίεργο που έχει 5 of cups. Πάντως κάνουμε πράγματα νομίζω αντίθετα από αυτά που όχι θέλουμε απαραίτητα, αλλά αντίθετα από αυτά που είναι ωφέλιμα τέλος πάντων σε πνευματικό επίπεδο, σε συναισθηματικό επίπεδο, σε ψυχικό επίπεδο και στην πραγματικότητα δείχνουν μια αδυναμία. Εντάξει, μια ψυχική αδυναμία. Όχι ένα ψυχικό σθένος, αλλά περισσότερο μια ψυχική ασθένεια. Εντάξει, δεν σου λέω ότι είσαι ψυχικά ασθενή, σου λέω όμως ότι εδώ πέρα αυτές οι τρεις κάρτες μου βγάζουν πάρα πολύ ότι αν θες να δεις, θα δεις ένα δικό σου τραύμα, θα δεις ένα δικό σου κύκλο, ένα δικό σου πέρα δόθε, ένα δικό σου μοτίβο που επαναλαμβάνεται. Γι' αυτό και όλα, γι' αυτό τον Άσο είπα ότι μπορεί να έχει να κάνει και με το παρελθόν. Έχεις βγάλει 2 οχτάρια, είναι πάρα πολύ σημαντική για σένα λοιπόν αυτή η περίοδος. Είσαι ικανή και ικανός να βγεις από μια τροχιά. Θα πρέπει βέβαια να αναγνωρίσεις αυτή την τροχιά. Θα πρέπει να υπάρξει και η ενέργεια η οποία θα σε αναγκάσει να βγεις από αυτή την τροχιά. Οπότε που ξέρεις, μπορεί να είναι αυτή ακριβώς η εξωγενής ενέργεια που σε βάζει στη διαδικασία να αντιληφθείς ακόμα περισσότερο τα πράγματα και στην πορεία αργότερα να επιλέξεις έναν άλλο δρόμο για σένα. Λοιπόν, εδώ πέρα από ζώδια έχουμε ήδη λιονταράκια. Τσέκαρε και τη σελήνη σου. Βέβαια, τσέκαρε και ζώδιο και οροσκόπα, αλλά και σελήνη. Αλλά τσέκαρε και σελήνη οπωσδήποτε, γιατί νομίζω ότι εκεί θα δεις αυτό που βρίσκεται στο σκοτάδι επί της ουσίας. Αυτό που καθιστά την όλη ιστορία προκλητική. Θα στο θέσω απλά. Για τον καθένα θα είναι κάτι διαφορετικό βεβαίως. Λοιπόν, έχουμε λέοντες, τοξότες, υδροχόους, ζυγούς, σημαντική απόφαση. Πρέπει να πας και ενάντια στον εαυτό σου δηλαδή, ενάντια στα ίδια σου τα μοτίβα, τα επαναλαμβανόμενα, εντάξει, προσοχή εδώ, πολύ ενδιαφέρουσα ενέργεια. Εγώ καιρή. Ταύρη. Καρκίνη. Ίδροχο και δίδυμη. Σου λέω, μπορεί να υπάρχουν εδώ πέρα και ψηλοευκαιρίες για πισωγυρίσματα ή ακόμα και για λάθος επιλογές που έτσι θυμίζουν, ας πούμε, τις καταστάσεις που βίωνες στο παρελθόν. Κατάλαβες? Αυτό, και τις καταστάσεις που ξέρεις ότι αργά ή γρήγορα θα σε απογοητεύσουν, οπότε κάπου θέλεις να το σώσεις κιόλας. Δεν είσαι σίγουρη ή σίγουρος αν πρέπει να κοιτάς και πίσω, μου λέει εδώ. Σίγουρα όμως πρέπει να κοιτάς και πίσω την πλάτη σου. Κατάλαβες? Λοιπόν, φιλάκια πολλά, καρκινάκι μου. Ελπίζω αυτό το ρίξιμο να σου άρεσε. Αν ναι, κάνε μου like οπωσδήποτε. Επίσης, subscribe, comment και share to show me you care. Όπως σου είπα, δες ζώδιο, οροσκόπα αλλά και σελήνη. Πολύ σημαντικό να δεις σελήνη. Φιλάκια πάρα πολλά. Bye! Στη σελήνη να ξέρεις, θα είναι και η δυσκολία σου. Φιλάκια. Γεια! Yeah. Γεια σου, γιαδράκι μου! Και καλώς ήρθες στις ερωτικο-οικονομικο-συναισθηματικές σου προβλέψεις για την περίοδο 15 Ιουλίου έως 15 Αυγούστου. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ πέρα τι τρέχει και υπάρχει μια ενέργεια εδώ πέρα κάπως έτσι φλογερή, ενθουσιώδης, ίσως ήτανε κάποτε, παθιασμένη, ελεύθερη. Υπάρχει εδώ πέρα ένα ενδιαφέρον, εντάξει. Μόνο που δεν είναι και τόσο ενδιαφέρον πια. Αυτό μου δείχνεις εσύ. Μου δείχνεις ότι υπάρχει ένα άτομο στο πεδίο εκεί, το δικό σου, το πεδίο βολής, το οποίο ίσως μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα να κάνει κάποιες κινήσεις για να σε φέρει κάπως λίγο στα νερά του. Για κάποιους από εσάς η ιστορία μπορεί να είναι να σε κάψω Γιάννη, να σαλείψω λάδι κυριολεκτικά. Όποτε βλέπω αυτή την κάρτα, αυτό σκέφτομαι. Ένα King of Wands, ο οποίος αφού σου έχει πει δείξει την ψυχολογία, μετά έρχεται και κάνει τον ήρωα και το σωτήρα σου. Τέλος πάντων, ίσως να έρχεται κάποιος να σου δείξει τα πράγματα από την καλή του οπτική γωνία, προσπαθεί να σε καλοπιάσει,
προσπαθεί ενδεχομένως να σε γλύψει. Μπορεί βέβαια εσύ να μην είσαι απλά ξενερωμένη συγκεκριμένα με το συγκεκριμένο άτομο, αλλά μπορεί αυτό το νέο άτομο, το άτομο να είναι για κάποιους μια νέα εισαγωγή στη ζωή σας, την οποία όμως κάπως με μία λογική απορρίπτετε, διότι ίσως να είστε ακόμα κολλημένοι, ας πούμε, στο παρελθόν. Όχι απαραίτητος λοιπόν το παρελθόν, τι έχει γίνει ανάμεσά σας, αλλά το παρελθόν, τι έγινε με τον Τάκη, το Μάκη, το Σάκη. Μπορεί ακόμα και να μου δείχνει ότι είστε κολλημένοι με κάποιο άλλο ερωτικό ενδιαφέρον και αυτός ο άνθρωπος έρχεται εδώ πέρα να σε πάει for wining and dining, να σε ποτίσει και να σε ταΐσει και εσύ κάπως, ακόμα και αν κάνεις ότι περνάς καλά, είσαι κάπως αδιάφορη ή αδιάφορος. Μπορεί να υπάρχουν και άλλου τύπου θεματάκια γύρω-γύρω, θεματάκια που έχουν να κάνουν με σπίτια, με οικογένειες, με γάμους. Μπορεί να είσαι, ας πούμε, παντρεμένη και παράλληλα ή παντρεμένος και παράλληλα να υπάρχει ένα άτομο που σου δείχνει ενδιαφέρον στη δουλειά, αλλά δεν μπορείς να ασχοληθείς με αυτό το άτομο. Πρέπει να είσαι αδιάφορη ή αδιάφορος, ακριβώς επειδή υπάρχει μια άλλη κατάσταση. Για κάποιους άλλους μπορεί να μου λέει ότι για κάποιο, δεν ξέρω γιατί, αλλά για κάποιο λόγο ίσως να παίζει πρόβλημα με τις οικογένειές σας, μαμάδες, μπαμπάδες. Ίσως να θεωρείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα αποδεχτούν τέλος πάντων την επιστροφή του συγκεκριμένου ανθρώπου στη ζωή σου ή την ύπαρξη αν δεν είναι επιστροφή, αν δεν είναι επιστροφή. Για παράδειγμα, μπορεί εσύ να είσαι 25 χρονών, να έχεις μπλέξει με ένα 40, χωρισμένο με παιδιά και κάπως η οικογένειά σου, ξέρω εγώ, δεν πολύ γουστάρει, είναι και αυτός λίγο αλαλούμ και πάνω τούρλα. Τέλος πάντων, λίγο περίεργη η φασούλα εδώ. Δεν φαίνεσαι και πάρα πολύ ικανοποιημένη και ικανοποιημένος. Πιο πολύ σε βλέπω να να θες να παραμείνεις σε μια περίεργη στασιμότητα σε σχέση με αυτό το άτομο, αλλά ακόμα και στη ζωή σου. Ή τέλος πάντων αυτό να νιώθεις ότι μπορείς να κάνεις μέσα σε αυτή την κατάσταση, ότι δεν μπορείς να κινηθείς με διαφορετικό τρόπο. Υπάρχει πάρα πολύ η λογική της απόρριψης, της του δεν βαριέσαι τώρα, όχ, του καλά πάλι τα ίδια θα μου πεις, του δεν σε θέλω, δεν σε θέλω, πια δεν σε αγαπώ, δεν ξέρω. Δεν νομίζω, δηλαδή δεν νομίζω ότι θες να δώσεις σε κάποιο άτομο το κλειδί της καρδιάς σου. Για το φύχυψη δικό σου λόγο. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Και για κάποιους από εσάς μπορεί να τα έχετε και λίγο παρμένα με το συγκεκριμένο άτομο εδώ που τα λέμε, εντάξει. Ή να ξέρετε ότι με αυτό το άτομο δεν μπορείτε να πετύχετε αυτά που γουστάρετε στο μέλλον. Δηλαδή, μπορεί να είναι ένα άτομο που είναι πάρα πολύ ωραίος, πω 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 και α, τι ωραίος κούκλος είναι αυτός, γοητευτικός, να τα λέει και πολύ ωραία. Όμως έχετε συζητήσει και αυτός σου έχει πει: κοίτα να δεις, εγώ δεν θα παντρευτώ ποτέ και ούτε παιδιά θέλω να κάνω. Και εσύ σε φάση κάτσε περίμενε λίγο. Διότι εγώ και παιδιά θέλω να κάνω και να παντρευτώ. Ένα παράδειγμα σου λέω, μπορεί να γίνει το αντίθετο. Μπορεί αυτός να θέλει να παντρευτεί και εσύ να μην θέλεις. Αν και ο King of Wands με το ζόρι μπαίνει σε ένα σπίτι, επειδή κάτι άλλο σκέφτηκε διαφορετικό και πάλι King of Wands παραμένει. Anyway, άρα τι βλέπουμε εδώ πέρα για τα λιονταράκια μου. Βλέπουμε μία στασιμότητα στα ερωτικογομενικό συναισθηματικά σας, μία ελαφριά βαρεμάρα, μία... Υπάρχει λέξη, αλλά δεν μου έρχεται ως συνήθως. Αυτή η αίσθηση της απόρριψης, το δεν θέλω, το μια απαξίωση επίσης θα σου έλεγα. Σε σχέση όμως με συγκεκριμένα άτομα. Νομίζω ότι υπάρχει πρόταση, υπάρχουν προτάσεις, δηλαδή θέλω να πω εδώ για σένα. Και ότι στην πραγματικότητα εσύ απορρίπτεις αυτές τις προτάσεις για το φύγε ψη λόγο κάθε φορά. Ακόμα και αν ο λόγος είναι γουστάρω να ράζω μόνο μου στο σπίτι μου, δεν έχω όρεξη για παρέες, δεν έχω όρεξη για βόλτες, δεν έχω όρεξη να ακούω τις παπάτζες του καθενός. Σιγά μην έρθεις εσύ να με σώσεις. Ίσως για κάποιους δηλαδή να έχει αρχίσει να γίνεται και λίγο αυτοεγκλωβισμός αυτό. Όχι για όλους, αλλά για κάποιους που ίσως έχουν μείνει για πάρα πολύ καιρό μόνοι τους. Ειδικότερα σε συνδυασμό με το συγκεκριμένο άτομο, η αλήθεια είναι ότι δεν φαίνεται πολύ φερέγγυο και ίσως εσύ να έχεις μάθει ότι στο παρελθόν του υπήρχαν και άλλα θύματα, όπως ας πούμε η πρώην γυναίκα του, η πρώην σύντροφός του που την κράζει μονίμως και όλα αυτά. Κάπου όλα αυτά δεν σε κάνουν να θες να ασχοληθείς. Το θετικό εδώ είναι ότι δεν σου έχει πάρει και κανένα στα μυαλά. Δεν είσαι και πουθενά ερωτευμένη ή ερωτευμένος, κατάλαβες. Μπορεί να υπάρχει και τρίτο άτομο στην εξίσωση, είτε από τη δικιά σου μεριά, είτε από τη μεριά του συγκεκριμένου ανθρώπου.
Μπορεί να είναι ένα άτομο που έχεις σχέση μαζί του και ακόμα σέρνει πάνω του την πρώην του και του στέλνει κάθε τρεις μηνύματα, κάθε τρεις και λίγο και πάει λέγοντας. Σιγά μην του δώσεις και το ελεύθερο με λίγα λόγια εδώ πέρα. Αλλά παράλληλα δεν σε πετυχαίνω και σε μια φάση που θες να αλλάξεις τα πράγματα γύρω σου, που έχεις πολύ συγκεκριμένους στόχους σε ερωτικό, οικονομικό, συναισθηματικό επίπεδο, σαν να μου λες ότι θέλεις τα πράγματα να κάτσουν όπως είναι. Ακόμα και αν δεν σε ικανοποιούν απόλυτα, τα νιώθεις κάπως ασφαλή. Και εγώ δεν νομίζω ότι μιλάμε για κάτι άγριο και τοξικό εδώ πέρα, ούτως ή άλλως. Το ότι έχεις καταλάβει, ας πούμε, ακόμα και εσύ ότι ασχολείσαι με ένα βλάκα, δεν... πώς να σου πω... Δεν σε απασχολεί αυτή τη στιγμή, ίσως να κοιτάς άλλα πράγματα. Δεν το παίρνεις και πάρα πολύ σοβαρά. Αυτή εδώ πέρα, σε αυτό το 8 of Swords, μου δίνει την αίσθηση ότι είναι πολύ άνετη εκεί μέσα. Δεν την πειράζει, λες και μόνη της έβαλε τον εαυτό της εκεί για να κάνει φωτογράφηση. Τελείως. Δηλαδή, με μια λογική, δεν την πειράζει. Επιλογές βλέπω ότι έχεις στη ζωή σου στο μέλλον, απλά μάλλον δεν είναι κάτι που σε εκφράζει. Είναι πράγματα που όσο κι αν τα σπάνε και όσο κι αν ξεχωριστά είναι και όσο κι αν ο ρόλος είναι αυτός ο γκόμενος, κάπως εσύ έχεις μια διαφορία. Οκ. Okay. Λοιπόν, επίσης έχεις βγάλει και εσύ το οχτάρι σου, οπότε δες και εσύ την εισαγωγή που έχω κάνει στην αρχή. Ούτως ή άλλως η χρονιά είναι πολύ σημαντική για εμάς γενικότερα, για όλους μας, πάρα πολύ σημαντική χρονιά. Σε σχέση με τα καρμικά μας, με τα μοτίβα μας, με λούπες τις οποίες παίρνουμε μέρος πάρα πολλά χρόνια, 8, 16 χρόνια, όσο θες δηλαδή. Τώρα πάμε να δούμε και λίγο τα ζωδιάκια που έχεις βγάλει εδώ και μέχρι στιγμής δεν έχουμε βγάλει κάτι πολύ extreme. Έχει λίγο φωτιά, άμα θες να τη δεις, αλλά πάμε να δούμε τι ζωδιάκια θα βγούνε. Καρκίνι. Α, είχε και καρκίνι. Καλά που μου το πες. Και τσάριο το έχουμε εδώ. Και καρκίνι λοιπόν. Δίδυμη. Καρκίνι ξανά. Είπαμε, ευχαριστώ. Παρθένη. Παρθένη ξανά. Δίδυμη. Ξέρεις, δίδυμη ξανά. Δίδυμη λέω. Χθες ήτανε. Και χθες ξανά. Και κάπου εδώ θυμάσαι τη βλαχάκι να λέει θα τα λες όλα δυο φορές. Ή το έλεγε η Πέγγι. Όσοι καταλάβατε, καταλάβατε. Πολύ καταλάβατε, το ξέρω. Υδροχόοι. Υδροχόοι λέει πάλι. Όχι, τοξότες. Λέοντες. Όπα, Παρθένη και. Σκορπιοί. Λοιπόν, για κάποιους από εσάς μου λέει εδώ πέρα ότι καταλαβαίνετε ότι μια αδιάφορη κατάσταση για εσάς. Μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα το καταλάβετε. Ότι μια αδιάφορη κατάσταση για εσάς. Έχει αρχίσει κάπως να σας απορροφάει σε σημείο που δεν μπορείτε να κάνετε αυτά που πραγματικά εσείς γουστάρετε και θεωρείτε το μέλλον σας. Okay. Αυτό μας λέει εδώ. Πράγμα που από ό,τι καταλαβαίνεις και καταλαβαίνω και θα καταλάβεις άμα δεις την εισαγωγή, θα έχεις τη δυνατότητα να βάλεις τη θέση του και να βρίσκεις τη δική σου θέση τώρα, μέσα στο 2024 και ακόμα πιο πολύ Ιούλιο, Αύγουστο, εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe, comment και share to show me you και εμείς θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα ξανά. Δείτε ζώδιο, οροσκόπο αλλά και σελήνη. Φίλια και πολλά. Bye! Γεια σου, Παρθενάκι μου! Και καλώς ήρθες στις ερωτικο-οικονομικο-συναισθηματικές σου προβλέψεις για την περίοδο 15 Ιουλίου έως 15 Αυγούστου. Λοιπόν, μια πολύ ενδιαφέρουσα και προκλητική όμως παράλληλα, αλλά και ενδιαφέρουσα περίοδος για εσένα. Βλέπω ότι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα τα πράγματα θα πάνε λίγο καλύτερα, θα ηρεμήσεις λίγο. Ίσως κάποια πράγματα που σε απασχολούσαν, πολλές υποχρεώσεις, ευθύνες, δουλειά, άνθρωποι, της Παναγιάς στα μάτια. Βλέπω ότι ίσως να νιώσεις ότι κάπως ρε παιδί μου ηρεμεί το πράγμα. Όμως παράλληλα βλέπω ότι αναγνωρίζεις ότι μπορεί η μάχη να τελείωσε, αλλά δεν τελείωσε και ο πόλεμος. Βλέπω μια ανασυγκρότηση. Βλέπω εσένα να μαζεύεις τις δυνάμεις σου και να βλέπεις τα πράγματα για αυτά που πραγματικά είναι, για αυτό που πραγματικά είναι. Βλέπω εσένα να βλέπεις ότι αυτή τη στιγμή έχει γλιτώσει ο κόλος σου, έστω και για λίγο, αλλά ότι το πρόβλημα κάπως συνεχίζει και παραμένει. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να είναι μια σχέση, μπορεί να είναι ένας άνθρωπος, μπορεί να είναι μια κατάσταση στη ζωή σου, μπορεί να είναι και η ζωή σου η ίδια, στην οποία νιώθεις ότι
μπορεί καμιά φορά να ηρεμείς, αλλά πρέπει να είσαι, ας πούμε, μέσα εισαγωγικά πάντα σε επιφυλακή, είσαι πάντα σε ένα survival mode, σε ένα mode επιβίωσης. Κάτι που συνέβη πάρα πολύ ενδιαφέρον την ώρα που έβλεπα τις κάρτες μου, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εγώ το βρήκα ενδιαφέρον, εσύ δεν θα το βρεις και τόσο, αλλά εγώ θα σου το πω. Απλά. Λοιπόν, την ώρα που έβλεπα αυτό το κοριτσάκι εκεί μέσα στη μέση, τη βλέπεις, δεν γίνεται να μην τη βλέπεις, βγάζει μάτι. Η κοπελίτσα αυτή, παιδιά, δείχνει ότι κοιτάει σε ένα καθρέφτη. Άμα παρατηρήσεις το βλέμμα της, είναι λες και έχει μέσα όλο τον πόνο, όλη τη θλίψη, όλες τις, τα σκηνικά που αυτή η κοπελίτσα επιβίωσε, τα πάντα όλα, αλλά παράλληλα βγάζει και τεράστια δύναμη, βγάζει ένα ασταμάτητο, ένα unstoppable, ένα unbreakable, ένα... πώς είναι το unbreakable, άφθαρτο. Βγάζει κάτι το άφθαρτο, γιατί βρίσκει τη δύναμη μέσα της, βρίσκει τη δύναμη της ψυχής της. Εκείνη την ώρα λοιπόν έβλεπα την κοπελίτσα αυτή στα μάτια και ήταν σαν να μου έδειχνε ότι ξυπνάνε άγρια ένστικτα μέσα της, ότι αρχίζει και, δηλαδή άρχισε να μεταμορφώνεται η μούρτη σε λιοντάρι μπροστά μου, οκ. Okay. Λοιπόν, και πήρα τότε το βιβλιαράκι, γιατί ήθελα να δω άμα λέει κάτι για αυτόν τον καθρέφτη. Εντάξει, δεν λέει κάτι για αυτόν τον καθρέφτη τελικά. Αν και καταλαβαίνω ότι θέλει να πει ότι βλέπουμε εμείς τη ζωή μπροστά στα μάτια μας μέσα από αυτό το strength και βλέπουμε πόση δύναμη ψυχής έχουμε, πόσο δυνατοί είμαστε, πόσο ικανοί. Επιβιώσαμε τόσα μα τόσα πράγματα. Εδώ πέρα βλέπουμε ανθρώπους που επιβιώσανε μια πολύ μεγάλη δυσκολία. Εδώ πέρα συγκεκριμένα σε αυτές τις κάρτες δείχνει δύο ανθρώπους που επιβιώσανε από. Από ένα πλοίο που βυθίστηκε, οκ. Okay. Στη συγκεκριμένη τράπουλα. Οπότε αυτοί είναι οι επιζώντες, να το θέσω απλά. Οπότε αυτή η κοπέλα εδώ, αυτή η παρθένα κατά τα άλλα, εντάξει, όπως και εσύ που είσαι παρθένος, λοιπόν, βλέπει πόσα πράγματα έχει επιβιώσει, ότι είναι survivor, ότι είναι επιζήσαντας, αλλά παράλληλα την ώρα που έχεις βγει, ας πούμε, από ένα πλοίο που έχει βυθιστεί, αυτό δεν σημαίνει ότι είσαι στα καλά. Σημαίνει ότι έχεις να κολυμπήσεις, σημαίνει ότι θα βγεις κάπου που δεν ξέρεις, σημαίνει ότι και πάλι θα πρέπει να παλέψεις για την επιβίωσή σου. Και πάει λέγοντας, και που ξέρεις, μπορεί να βγεις και σε κανένα νησί με ζουλού που να θέλουν να σε φάνε ζωντανή. Κατάλαβες, θέλω να σου πω. Όλα αυτά τα πραγματάκια. Δηλαδή, αυτή η κάρτα για κάποιο λόγο τέλος πάντων μου κάνει παρελθόν, παρόν και μέλλον σήμερα. Μου κάνει παρελθόν, παρόν και μέλλον, ότι τα βλέπει όλα μπροστά στα μάτια της. Αλλά ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στον εαυτό της. Anyway, και άνοιξε το βιβλιαράκι και μου άρεσε, γιατί λέει «She is the lion is here». Και είναι αυτό ακριβώς που έβλεπα εγώ στο κεφάλι μου, ότι αυτή βλέπει μέσα της ότι είναι το λιοντάρι. Ότι έχει την ευγένεια, είναι ικανή να είναι ευγενική, να είναι απαλή, να είναι δοτική, να είναι κατανοητική και κατανοητικός. Καταλαβαίνετε, τώρα μιλάω για την Παρθένο. Εντάξει, άμα είστε αγοράκια, εγώ για την Παρθένο μιλάω. Ότι έχει αυτή την ευγένεια και τη δύναμη της ψυχής, όμως παράλληλα μέσα της κατανοεί και καταλαβαίνει επίσης ότι υπάρχουν τα ένστικτα τα πειθαρχημένα, τα ένστικτα τα πιο άγρια, τα ένστικτα της επιβίωσης, τα ένστικτα της αφοσυντήρησης, τα ένστικτα που σε κάνουν κάποιες φορές να καταλαβαίνεις ότι η υπομονή, η ευγένεια και η ηρεμία δεν είναι μόνο αυτά αρκετά. Καμιά φορά θέλει και θράσος, καμιά φορά θέλει και θάρρος, καμιά φορά θέλει και γενναιότητα, καμιά φορά θέλει να ριχτείς τη μάχη. Και εγώ νομίζω ότι η Παρθένη μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα με κάποιον τρόπο είτε συνειδητά είτε υποσυνείδητα προετοιμάζονται για μία ακόμα μάχη, για έναν ακόμα πόλεμο. Είναι σαν να μου λες, ξέρω ότι ξεπέρασα το πρόβλημα τώρα, αλλά ξέρω ότι θα ξαναυπάρξει στο μέλλον. Ένα απλό παράδειγμα που όλοι θα καταλάβουμε. Έστω ότι είσαι 6 μήνες με έναν άνθρωπο. Τα πας αρκετά καλά, τα πας πάρα πολύ καλά. Όμως, εκεί πάνω στους 6 μήνες γίνεται ένα σκηνικό απίστευτο. Ένα σκηνικό που δεν έχει ξαναγίνει, δεν το έχει ξαναβιώσει στη ζωή σου. Είτε γιατί αυτός τα παράτησε όλα και έφυγε και δεν σου μιλούσε 10 μέρες. Είτε γιατί μιλούσε πάρα πολύ άσχημα. Είτε τέλος πάντων κάτι που. Εσύ ένιωσες ότι you dodged the bullet, ότι απέφυγες μια σφαίρα, ότι αυτή τη φορά τα βρήκαμε. Όμως, τι θα γίνει την επόμενη φορά που θα τσακωθούμε, θα κάψουμε όλο το σπίτι, ή τι θα γίνει την επόμενη φορά που θα υπάρξει μια παρεξήγηση ανάμεσά μας. Θα ρίξει μαύρη πέτρα πίσω του και δεν θα τον ξαναδώ ποτέ. Δηλαδή, είναι αυτό που καμιά φορά όταν έχει εμφανιστεί το πρόβλημα, το ότι το ξεπέρασες, ότι το απέφυγες, δεν σημαίνει και ότι το επίλυσες. Κατάλαβες, θέλω να σου πω. Οπότε εδώ πέρα εγώ βλέπω μια Παρθένο, παιδιά, η οποία ξέρει ότι σύντομα θα χρειαστεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της και να
και όχι να προσπαθήσει να κατευνάσει τα πνεύματα αυτή τη φορά ή να αποφύγει τις ακρότητες, αλλά καταλαβαίνει ότι πρέπει να βγει το κτίνος από μέσα της κάποια στιγμή, θα πρέπει. Και θα πρέπει όχι μόνο να πάρει μέρος στους ακρότητες, αλλά να βγάλει και νύχια και να νυχιάσει και να βγάλει και μάτια. Εγώ βλέπω μία Παρθένο εδώ πέρα που έχει αγκαλιάσει μέσα της την ύπαρξη της αρμονίας, αλλά δεν είναι, δεν φοβάται, δεν είναι ανίκανη να δείξει και τα δόντια της και τα νύχια της. Είναι αυτό που λένε ότι το κτίνος μέσα μου κοιμάται, δεν έχει πεθάνει. Αυτό μου λέει η Παρθένος εδώ. Ψυχική και πνευματική ενδυνάμωση βλέπω. Βλέπω ότι νιώθεις ότι έχει συμβεί ένα pause για λίγο για σένα, για τις κακοτοπιές, ας πούμε, και τα προβλήματα στη ζωή σου, αλλά βλέπω ότι προς Αύγουστο μεριά το πιο πιθανό είναι πραγματικά όντως να βρεθεί σε μία αντιπαράθεση, να χρειαστεί να υπερασπιστείς τα συμφέροντά σου, να χρειαστεί να υπερασπιστείς τον εαυτό σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου, ακόμα και απέναντι σε άτομα που για το φύχυψη λόγο από ζήλια, από κακία, από περιέργεια, επειδή δεν έχουν κάτι άλλο να κάνουν στη ζωή τους, λειτουργούν... Θα πω τώρα απροσάρμοστα, αλλά δεν είναι ακριβώς η λέξη, τέλος πάντων, που λειτουργούν με έναν τρόπο που δεν καταλαβαίνεις για ποιο λόγο, ας πούμε, κιόλας θα έπρεπε. Ας πούμε. Κατάλαβες. Αυτό. Λειτουργούν με έναν τρόπο σαν να γίνεται μια εισβολή. Όταν λοιπόν ξαναυπάρξει αυτή η εισβολή προς το είναι σου, εγώ νομίζω ότι λίγοι θα τη βγάλουν καθαρή. Κάπου εδώ να αναφέρω ότι είμαι εντελώς κατά της βίας και ελπίζω και εσύ να είσαι κατά της βίας. Νιώθω ότι μπορείς να βγάλεις τα ένστικτά σου και να υπερασπιστείς τον εαυτό σου και να πολεμήσεις επί της ουσίας και με τα λόγια και σε ένα πνευματικό και ενεργειακό επίπεδο. Τέλος πάντων, βρες εσύ τον τρόπο σου. Καταλαβαίνω ότι εσύ από μόνος σου ή από μόνος σου καταλαβαίνεις ότι πρέπει να αντισταθείς, ότι πρέπει να σε υπερασπιστείς και ότι βρίσκεσαι σε αυτή την πάλι της επιβίωσης. Ξαναλέω, όλα αυτά μπορεί να συμβαίνουν ακόμα και σε μία σχέση μέσα. Σε μία σχέση, σε μία γνωριμία, σε μία οικογένεια, σε ένα γάμο. Στις ίδιες τις καταστάσεις που έχεις περάσει μέχρι τώρα γενικότερα στη ζωή σου. Αλλά καταλαβαίνεις ότι αν δεν ξεχυθείς προς τον αγώνα αυτόν της επιβίωσης, δεν θα θεωρείται ότι υπάρχει και βίος μετά και δεν θα υπάρχει κιόλας, δηλαδή. Ποιος θα σε υπερασπιστεί αυτό. Οπότε είσαι και η Παρθένα και το λιοντάρι, θέλω να ξέρεις, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, και οι άνθρωποι γύρω σου θα δουν και τις δύο πλευρές του εαυτού σου, αφού θα έχεις προσπαθήσει με το καλό να φροντίσεις τα πράγματα για σένα και για τους άλλους ανθρώπους, γιατί δεν νομίζω ότι κοιτάς μόνο τον εαυτό σου, ακόμα κι αν το strength είναι η κάρτα που μας βγάζει πολλές φορές τον εγωισμό. Εγώ δεν βλέπω εδώ πέρα εγωισμό. Ή βλέπω τέλος πάντων έναν υγιή εγωισμό αυτών της αυτοσυντήρησης, ξαναλέω. Εντάξει. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, αφού σε δουν να προσπαθείς με το καλό, θα σε δουν να προσπαθείς και με το άγριο. Λοιπόν, επίσης δες στην εισαγωγή που έχω πει κάποια πραγματάκια που νομίζω ότι σε αφορούν και σένα. Λοιπόν, από ζώδια έχουμε μέχρι στιγμής λιοντάρια. Οι! Οχ! Κατέστρεψα όλα. Πώς θα ζήσω με αυτό, δεν ξέρω. Εγώ καιρούς. Τοξότες. Ταύρους. Τι δουλειά έχουν όλοι αυτοί, λέοντες. Κρύοι. Λέοντες πάλι. Εγώ καιρή πάλι. Καλέ, ταύροι πάλι. Επαναλαμβάνεσαι, ηχθείς. Και τοξότες, φτάνει. Νομίζω βγήκε όλη φωτιά, αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων, λοιπόν, Παρθενάκι μου, πάνω στην ώρα σε κλείνω που άρχισε το σκυλάκι από πάνω μου να λυσάει. Φιλάκια πάρα πάρα πολλά. Μην ξεχάσεις να κάνεις like, subscribe, comment και share to show. Μην you care και δες ζώδιο, οροσκόπο, αλλά και σελήνη. Αν και νομίζω ότι ο ήλιος σου θα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικός για το επόμενο χρονικό διάστημα. Φιλάκια πολλά, τα λέμε, bye! Γεια σου, Ζυγέ, και καλώς ήρθες σε ερωτικοκομμένικο συναισθηματικές σου προβλέψεις για την περίοδο 15 Ιουλίου έως 15 Αυγούστου. Και από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα, Ζυγέ, αυτό που θα σε πιάσει είναι το αποφευκτικό σου πουλάκι μου. Θα σου έρθει να τους αποφύγεις όλους. Δεν σου λέω ότι κάποιος σε ενοχλεί, σου πατάει τον γκάλο. Ενδεχομένως για πολλά ζυγουλίνια μου και μπράβο σας, παιδιά,
τα πράγματα να είναι όμορφα, να είναι ήσυχα, να είναι ήρεμα, δημιουργικά και πάει λέγοντας. Βλέπω ότι αρκετά ζυγουλίνια έχετε τις οικογένειές σας, τους συντρόφους σας, τους φίλους σας, τη φαμίλια σας και πάει λέγοντας. Βλέπω όμως ότι αυτό το πολύ ονειρικό κάπου δεν το αντέχει άλλο χαρακτήρα σου ή μπορεί ακόμα και όλο αυτό να έχει πάρα πολλές ευθύνες και υποχρεώσεις. Δεν σου μιλάω μόνο για το αγόρι σου, για το παιδί σου ή για τη μάνα σου. Σου μιλάω για τις υποχρεώσεις γενικότερα που υπάρχουν στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας, ώστε να είμαστε όλοι καλά, να είναι όλοι καλά. Εν τω μεταξύ ο ζυγός το έχει και όλο σε αυτό το να τα πάω καλά με όλους, να είμαι καλά με όλους, να είμαι γαμάτη και γαμάτο σε όλους, τελειότητα, όλο αυτό. Όλο αυτό παίζει, όλη αυτή η τελειότητα. Νιώθω ότι μέσα στον Ιούλιο ίσως να, και τον Αύγουστο ίσως λίγο να, όχι να σε κουράσει, δεν ξέρω αν θα κουραστείς. Βλέπω όμως ότι θα θελήσεις έτσι λίγο να την αποφύγεις, θα θελήσεις λίγο να κάνεις μια, πώς το λένε, αυτό που κάνουν οι φυλακισμένοι όταν βγαίνουν από τη φυλακή, δεν μου έρχεται καθόλου. Λοιπόν, απόδραση, απόδραση, θες να αποδράσεις. Θες να αποδράσεις και να ασχοληθείς με τον εαυτό σου. Θες να αποδράσεις για λίγο, ίσως κάποιοι από εσάς, για πολύ, ίσως κάποιοι άλλοι από εσάς. Υπάρχουν εδώ πέρα οι τάσεις φυγής, θέλω να πω. Για πολλούς από εσάς μπορεί να μου λέει ότι ξέρεις κάτι, μπορεί να μένεις με τους γονείς σου, με τη μαμά σου, με τον μπαμπά σου και θέλεις να αρχίσεις τη δική σου τη ζωή. Έχουν αρχίσει να ανοίγουν οι οριζοντές σου. Θέλεις κάποια στιγμή να έχεις το δικό σου το σπίτι, να έχεις τη δική σου ζωή στα χέρια σου και πάει λέγοντας. Πράγμα που ενδέχεται κιόλας μέσα στους επόμενους 3 μήνες να αρχίσεις να υλοποιείς ξεκάθαρα και ίσως εδώ πέρα να βλέπουμε την πρώτη σου, ας πούμε, σκέψη, την πρώτη σου αντίδραση σε όλο αυτό. Την πρώτη φορά δηλαδή που σου βγαίνει αυτό το αποφευκτικό από μέσα σου. Βλέπω ότι για κάποιους άλλους βεβαίως μπορεί να είναι κάτι πολύ πιο προσωρινό, του τύπου η καθημερινότητα, τα παιδιά, τα σκυλιά, τα γατιά, τα σχολεία. Και τώρα μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα μπορέσεις και εσύ να πας στο χωριό, να αφήσεις 2 μέρες τα παιδιά στη γιαγιά τους, να πας 2 μέρες μόνη σου για μπάνιο, να χαλαρώσεις, να ηρεμήσεις, να σκεφτείς τα δικά σου. Γενικότητα βλέπω αυτό, ότι πράγματα που δεν φαίνονται άσχημα, σε καμία απολύτως περίπτωση, είναι το συναισθηματικό σου δίκτυο, είναι η φωλιά σου, είναι η αγκαλιά σου, είναι οι άνθρωποι που αγαπάς και που προφανώς δεν είναι να τους αρνείσαι και δεν τους θέλεις στη ζωή σου. Απλά νιώθεις ότι χρειάζεσαι λίγο τον δικό σου χώρο, χρόνο. Για κάποιους άλλους μπορεί να είναι ακόμα και μία σχέση που μπορεί να έχετε και ίσως και πάλι να σας πιάνουν τα σφυγής. Δεν μπορώ να σου πω ότι για κανέναν ζυγό εκεί έξω αυτό δεν μπορεί να σημαίνει κάποιον έστω και περιστασιακό αποχωρισμό ή χωρισμό. Έχω δει ζυγούς να παθαίνουν τέτοιες φρίκες εδώ που τα λέμε οι ζυγοί. Έχω δει ζυγούς να τρώνε φρίκες και να φεύγουν από καταστάσεις σαν κυνηγημένοι χωρίς να ξέρουν ακριβώς γιατί, μόνο και μόνο επειδή τους έχει πιάσει αυτό το αποφευκτικό που σου λέω πριν, αυτές οι τάσεις φυγής, αυτό το ότι δεν είμαι αυτός που είμαι, δεν είμαι αυτή που είμαι, αλλά είμαι μέρος ενός συνόλου και κάπως αυτό λίγο κάποια στιγμή με τρελαίνει, ας πούμε. Θέλω να δείτε οπωσδήποτε την σελήνη σας. Εντάξει, σίγουρα θα δείτε ζωδιοσκόπο αλλά και σελήνη, αλλά η σελήνη νιώθω ότι έχει να κάνει με τη νέα σας αρχή, με τα σημεία στα οποία θέλετε να επεκταθείτε και να κάνετε τα δικά σας πράγματα. Θέλεις περισσότερο χρόνο για τον εαυτό σου, ίσως να νιώθεις ότι αν και η κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι είναι ασφαλής, είναι σίγουρη, είναι όμορφη, είναι θετική, ίσως να νιώθεις ότι αν και έχει όλα αυτά τα πλεονεκτήματα, δεν σου δίνεται ο χώρο, ο χρόνος και πάλι η ικανότητα διαφορετικά να κάνεις τα δικά σου αποκλειστικά βήματα στη ζωή. Πάντα σαν να πηγαίνεις σαν τη χελώνα που κουβαλάει και το σπίτι της αυτό. Και είναι μια χελώνα που έχει κουραστεί λίγο από αυτό το καβούκι και θέλει να αφήσει λίγο το καβούκι και να μπορέσει να περπατήσει λίγο πιο γρήγορα, να μπορέσει να πάρει λίγο αέρα η πέτσα της. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω? Αυτό μου δείχνεις εσύ, ότι κάπως πάνω σου κουβαλάς το σπίτι σου. Κάπως πάνω σου κουβαλάς, έχεις κουβαλήσει πάρα πολύ καιρό τις ευθύνες που έχουν να κάνουν όμως με τη συναισθηματική σου ικανοποίηση. Φυσικά δεν γίνεται όλη η ζυγή να μου είστε τρεις ευτυχισμένοι και απλά να μου βγαίνετε από την τρισευτυχία γιατί θέλετε να πάρετε ένα διάλειμμα και ένα ρεπό.
δεν είναι μόνο ο ζυγός που σε καθορίζει. Ξαναλέω, δες και ζώδιο και οροσκόπα, αλλά και σελήνη. Μπορεί σε κάποιο άλλο placement να υπάρχουν δυσκολίες και προβλήματα. Και εδώ πέρα να μου δείχνει απλά την οικογένειά σου και όχι απαραίτητα το safe haven, τον ασφαλή παράδεισο. Για κάποιους όμως, ξαναλέω, εδώ πέρα είναι εδρεωμένες επαφές, εδρεωμένες σχέσεις που έχουν αποδείξει ότι αξίζουν. Και πάλι όμως, σε βλέπω να βγάζεις αυτές τις τάσεις φυγής, να βάζεις ίσως ακόμα και κάποια όρια, να πιάνεις τα παιδάκια να τους πεις η μανούλα από εδώ και πέρα και μέχρι να ξαναρχίσετε το σχολείο η μανούλα από τις 3 το μεσημέρι και μετά μέχρι τις 5, 6, 7, 8, 10, 9 θα λείπει και θα μένετε με τη γιαγιά και θα κάνεις τα δικά σου. Βάζεις όρια λοιπόν και πάλι. Αλλά σου λέω, μπορεί να βάζεις και όρια σε κάποιον άνθρωπο. Μπορεί να έχεις πολλά, όλα γίνονται παιδιά στη ζωή. Μπορεί να έχεις ένα σπίτι με έναν άνθρωπο, πολλά χρόνια, να είστε αγαπημένοι, να έχετε κάνει και τα παιδιά σας. Όμως πλέον να είστε σε μια φάση που χωρίς γκρίνιες, χωρίς στενοχωρίες, χωρίς ζήλιες, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα, ή μπορεί να είστε σε μια φάση που να λέτε: OK, τα έχουμε κάνει όλα αυτά. Είμαστε όλα αυτά τα χρόνια αγαπημένοι, αλλά συμβατικά, ας πούμε, παντρεμένοι. Μπορούμε σιγά σιγά ο καθένας από εμάς να κάνει τη ζωή του. Οπότε και πάλι βγαίνεις από αυτό το πλαίσιο, κατάλαβες. Βλέπω ότι βγαίνεις από ένα πλαίσιο, όχι αρνητικό απαραίτητος. Γιατί πας, θέλεις να πας να γραπώσεις ευκαιρίες που αφορούν αποκλειστικά εσένα και όχι τους άλλους. Μπορεί να έχεις φροντίσει πάρα πολλά χρόνια τους άλλους ανθρώπους. Και αυτή τη στιγμή να μου λες: θέλω να κάνω κάτι για μένα, ό,τι είναι. Και όχι επειδή είμαι δυσαρεστημένη ή δυσαρεστημένος από ό,τι μου συνέβαινε πριν. Αλλά γιατί... Και όχι επειδή δεν σκοπεύω να επιστρέψω ή δεν σκοπεύω να θεωρώ αυτό το σπίτι μου ή αυτή τη βάση μου, αλλά γιατί θέλω να δω και άλλα πράγματα στη ζωή μου. Θέλω να δω τι θα γίνει αν με αφήσεις ελεύθερη και ελεύθερο, να δω τι θα κάνω. Για πολλούς από εσάς βλέπω ότι υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο εδώ. Μπορεί να έχει να κάνει με μετακόμιση, με μετακίνηση, καινούριο σπίτι, όπως σου είπα πριν. Μπορεί να μένεις με τη μάνα σου και τον πατέρα σου, να έχει φτάσει 30 χρονών. Όσο χρόνο και να έχει φτάσει, και 40 και 50, και οπότε γουστάρεις. Η ζωή μας τα φέρνει με διάφορους τρόπους, παιδιά. Μπορεί να γίνεται και το αντίθετο, να φεύγεις από τη συζυγική σου παστάδα και να επιστρέφεις στα 40 σου, στα 50 σου, να μείνεις λίγο με τους γονείς σου ή να σου συνέβη κάτι τέτοιο και τώρα να πηγαίνεις να βρεις το δικό σου σπίτι. Τέλος πάντων, εδώ πέρα βλέπω ότι κάτι καινούριο σκαρώνεται. Κάποιοι θα δημιουργήσετε αυτό το σχέδιο ή αυτόν τον τρόπο όχι αποφυγής, τον τρόπο να ξεφεύγετε. Τέλος πάντων, πάρα πολύ σύντομα, για κάποιους άλλους είναι και μεγαλύτερο σχέδιο, ξαναλέω. Του τύπου: τόσο καιρό μεγαλώνω τα παιδιά, είμαι πολύ ευτυχισμένη, έκανα πολύ καλά παιδιά, τα παιδιά μπήκαν σχολείο και τα δύο έχουν φτάσει 10 και 12 χρονών, άρα τι μπορώ εγώ τώρα να κάνω, να πιάσω μια δουλειά, να δω τη φάση μου. Να βγω από το σπίτι, να δω και άλλα πράγματα. Κατάλαβες, τέτοιες ενέργειες λέμε εδώ. Βεβαίως για τον καθένα θα εκδηλωθούν διαφορετικά. Λοιπόν, από ζώδια δεν έχουμε ακόμα κάτι. Πάμε να δούμε, ζουγουλίνη μου, τι άλλο. Πάντως εδώ πέρα έχουμε καλές ευκαιρίες και δουλίτσα και λεφτά για όποιον ενδιαφέρεται. Έχουμε σκορπίδια, τοξότες, ζυγούσε και σένα. Ούτως ή άλλως εγώ βλέπω μια προσωπική κατεύθυνση. Ζυγή πάλι. Δεν έχει να κάνει με τους άλλους. Δεν είναι για να είναι οι άλλοι καλύτερα εδώ. Είναι για να είσαι εσύ καλύτερα. Και όχι με έναν εγωιστικό τρόπο. Με έναν τρόπο του τύπου: τα έχω όλα φροντισμένα. Ή τα φροντίζω, δεν σταματάω να τα φροντίζω, αλλά παράλληλα φροντίζω και τον εαυτό μου. Παρθένη, σκορπιή, ταύρι, κάνω χρόνο και τον εαυτό μου και χώρο. Κρύ, έφυγε, λέοντες και δίδυμη. Λοιπόν, αυτά είχαν ως προζυγέ, μην ξεχάσεις να κάνεις like, είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Επίσης, subscribe, comment και share. Εμείς θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Δες, όπως είπαμε και πριν, ζώδιο, οροσκόπο αλλά και σελήνη. Φιλάκια πάρα πολλά. Bye! Γεια σου, Σκόρπια! Και καλώς ήρθες στις ερωτικο-κομμενικο-συναισθηματικές σου προβλέψεις για την περίοδο 15 Ιουλίου έως 15 Αυγούστου. Και δεν νομίζω ότι έχω και πάρα πολλά να σου πω, Σκορπίδι μου. Νομίζω ότι θα κάνουμε ένα μικρό ρεξιματάκι σήμερα. Αυτό που θέλω να σου πω σίγουρα είναι ότι θέλω να δεις οπωσδήποτε τη σελήνη σου. Βρες τη σελήνη σου και δες τη. Γιατί νομίζω ότι στη σελήνη θα έχεις την πληροφορία που θα χρειαστείς και αυτή τη φορά
για το ζώδιό σου. Η σελήνη θα επηρεάσει πάρα πολύ το τι θα γίνει και σε σχέση με το ζώδιό σου, θέλω να πω. Τώρα, από Σκορπιό μεριά τι βλέπουμε? Βλέπουμε πολύ λίγα πράγματα και βλέπω περισσότερο τη ψυχολογία σου μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Βλέπω αρκετή αισιοδοξία να υπάρχει μέσα σου. Βέβαια είναι λίγο γλυκό πικρό όλο αυτό, είναι πολύ 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 συναισθηματικό όλο αυτό που συμβαίνει. Νιώθω ότι θα υπάρχει μια ελαφριά θλίψη μέσα σου, αλλά μια θλίψη που έχει να κάνει με κάποιον τρόπο, με κάποια βήματα για το μέλλον σου, τα οποία δεν κάνεις απρόθυμα, δεν είναι απρόθυμα βήματα. Θες να δώσεις μια ευκαιρία στον εαυτό σου. Βλέπω ότι σκέφτεσαι ή ακόμα και απομακρύνεσαι από διάφορες συνθήκες, καταστάσεις, ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να προσέφεραν κάποια πράγματα ή να λέγανε ότι θα προσφέρουν χωρίς να τα προσφέρουν. Δεν θεωρώ εδώ πέρα ότι βλέπω σκορπίδια τα οποία είναι στραβωμένα ή νιώθουν προδομένα. Βλέπω όμως σκορπίδια που θέλουν να ανοιχτούν για να αναζητήσουν μία άλλη ολοκλήρωση στα συναισθήματά τους. Βλέπω σκορπίδια που κατανοούν ότι η φάση μέσα στην οποία βρίσκονται, ενώ δεν είναι απαραίτητος αρνητική ή ακόμα και αν έχει μειονεκτήματα, σίγουρα καταλαβαίνω ότι έχει πολύ αγάπη, ακόμα και αν είναι από τη μεριά σου, αν εσύ έχεις χτίσει αγάπη πάνω σε ορισμένα θέματα. Βλέπω ότι αυτή τη στιγμή δεν κάθεσαι να ασχολείσαι τόσο με το πόση αγάπη υπήρξε ή πόση αγάπη έδωσε στο παρελθόν ή πόση υπάρχει στο παρόν. Αυτή τη στιγμή νιώθω ότι σε ενδιαφέρει περισσότερο το τι θα γίνει στο μέλλον. Πώς εσύ θα μπορέσεις να εκφραστείς ακόμα πιο ανοιχτά συναισθηματικά. Πώς θα μπορέσεις να ολοκληρωθείς συναισθηματικά. Πώς θα μπορέσεις να νιώσεις την καρδιά σου να ανοίγει και να ξεχυλίζει και να εκφράζεται με τον τρόπο που πραγματικά νιώθεις ότι μπορείς μέσα σου. Γιατί η Σκορπιό κρύβεται πολύ αγάπη. Αυτό είναι το θέμα όμως. Ότι θέλετε κι εσείς να βρείτε την κρυφή αυτή αγάπη, την κρυμμένη. Κατάλαβες, γι' αυτό θέλεις να μου βγεις προς το άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Κάτι το οποίο έκανε και ο κρυός. Δεν ξέρω αν έχει καμία σχέση με κρυούς, δεν μου δείχνει εδώ κρυό, αλλά τέλος πάντων θυμάμαι ότι και ο κρυός κάνει ταξίδι προς το άγνωστο. Οπότε που ξέρω αν υπάρχει κανένα σκορπιός με κανένα κρυό εδώ πέρα που κλέβονται. Ξέρω εγώ δεν ξέρω, εσύ ξέρεις. Μπορεί όμως να μας δείχνει και κάτι τέτοιο. Λοιπόν, για κάποιους μπορεί να μου δείχνει ότι έχετε αρχίσει να κάνετε κάποια σχέδια γενικότερα για μία απομάκρυνση, προς μία άλλη κατεύθυνση, προς μία άλλη περιοχή. Μπορεί να σκέφτεστε να κάνετε κάποια μετακόμιση, μετανάστευση. Για κάποιους μπορεί να μου δείχνει και τις διακοπές σας, κάτι τόσο πολύ απλό, αλλά ίσως οι διακοπές σας να είναι κάτι το οποίο, πώς να σου πω, καταρχάς είναι δύσκολο αυτό, γιατί μου δείχνει προς το άγνωστο. Οπότε άκυρο, πήγαινα να σου πω ότι ίσως οι διακοπές σου να είναι κάτι στο οποίο μπορεί να βρεις τους φίλους σου, τις φίλες σου, τους αγαπημένους σου ανθρώπους και γι' αυτό να τις βλέπεις τόσο αισιόδοξα, αλλά έχει πολύ άγνωστο εδώ. Δεν σου λέω ότι δεν θα πας να δεις τους συγγενείς σου ή δεν θα πας να δεις την κολλητή σου ή δεν θα πας να δεις τους δικούς σου ανθρώπους, αν σου δοθεί ο χώρος και ο χρόνος μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν λέω αυτό. Λέω όμως ότι μου μιλά για μεγαλύτερα σχέδια, για σχέδια που πηγαίνουν προς μια άγνωστη κατεύθυνση. Αυτό. Μου μίλησε και λίγο για τύχη, μου μίλησε και λίγο για ζάρι. Ίσως να νιώθεις αυτή τη στιγμή ότι μπορείς να ρίξεις για άλλη μια φορά το ζάρι στη ζωή σου, ότι μπορείς να παίξεις λίγο με την τύχη σου. Βλέπω τα συναισθήματά σου στην επιφάνεια, αλλά δεν έχω καταλάβει αν είναι στην επιφάνεια και υπάρχει αυτή η ευαισθησία, αυτή η κυκλοθυμία, ας πούμε, λόγω αυτής της συναισθηματικής απομάκρυνσης η οποία συμβαίνει τώρα. Μου τη δείχνει σαν διαδικασία, δεν μου τη δείχνει ότι γίνεται από μια στιγμή στην άλλη, εντάξει, μου τη δείχνει σαν μια διαδικασία. Για κάποιους όμως άλλους μπορεί να μου δείχνει παράλληλα ότι είναι στην επιφάνεια ακριβώς επειδή έχει συναισθήματα για κάποιους ανθρώπους γύρω σου ή γιατί κάπως τα συναισθήματά σου παίζουν ρόλο ως προς τα που θες να πας. Υπάρχουν δύο άτομα εδώ, αλλά μου φαίνονται χαμηλή συχνότητα. Για κάποιους από εσάς μπορεί να είναι τα παιδιά σας, μπορεί να είναι ακόμα και τα παιδιά σας που θα φύγουν για σπουδές και πάει λέγοντας, και πάλι είναι κάπως γλυκό πικρό όλο αυτό.
Θα μου πεις και τα δύο μαζί, τα παιδιά θα φύγουν, τι να σου πω. Μπορεί να είναι τα παιδιά που ήρθαν από τις σπουδές τους και όπου να είναι τον Αύγουστο, ξέρεις ότι θα ξαναφύγουν και εσύ κάπου το σκέφτεσαι αυτό και σκέφτεσαι την απομάκρυνση και σκέφτεσαι το μέλλον τους παράλληλα. Σου λέω, εδώ είναι σαν, δηλαδή, είναι καθώς προσπαθώ να διακρίνω κάποια εικόνα μέσα σε αυτές τις κάρτες, αυτό που μπορώ να διακρίνω είναι ένα απόλυτο σκοτάδι και μία φιγούρα εσένα που φαίνεται από το φως, από το φως του φεγγαριού, τίποτα άλλο. Δεν βλέπω ούτε προς τα που πηγαίνεις, ούτε γιατί πηγαίνεις προς τα εκεί, δεν ξέρω. Σίγουρα θα υπάρξει δράση, πολύ περισσότερη από όση υπήρξε στο παρελθόν που τα πράγματα μου τα δείχνει λίγο πιο δυσκίνητα, στο πρόσφατο σου παρελθόν. Σίγουρα βλέπω ότι προς Αύγουστο μεριά θα αρχίσει να υπάρχει δράση, θα αρχίσει να εμπλέκεται στην εξίσωση ξανά ο ενθουσιασμός, η ελευθερία, ο αυθορμητισμός, το πάθος σιγά σιγά στη ζωή σίγουρα θα ξαναέρθει. Απλά τώρα σε βλέπω σε μία περίοδο κατά μου λέει εδώ πέρα, αναγκαστικής απογοήτευσης που όμως ανοίγει τους ορίζοντές σου και σου δίνει δυνατότητες, που επεκτείνει δηλαδή τους ορίζοντές σου και όντως σου δίνει τη δυνατότητα να βιώσεις μεγαλύτερα πράγματα σε μεγαλύτερη εμβέλεια. Ίσως να κάνεις συζητήσεις με κάποιους ανθρώπους. Ίσως αυτό να προσπαθεί να μου δείξει τόσο καιρό, τόση ώρα. Ίσως να μην αφορούν όλα τα πλάνα αποκλειστικά εσένα, να προσπαθείς να συζητήσεις με διάφορους ανθρώπους πώς θα γίνει το σκηνικό. Οκ. Γιατί εδώ πέρα μου δείχνει μια απομάκρυνση και το Two of Wands πολλές φορές είναι χωρισμός. Αλλά γιατί μου δείχνει αυτό τον Knight of Pentacles πιο πριν. Δηλαδή αυτός ο Knight of Pentacles είναι ένας άνθρωπος ερωτικού, οικογενειακού, συναισθηματικού ενδιαφέροντος που όμως έδινε πολύ πολύ λίγα σε αυτή την επαφή και ήταν και λίγο βαρετός, ή μου δείχνει κάποιο άλλο άτομο για κάποιον λόγο, ίσως και παιδιά, παιδιά, τέτοια πραγματάκια. Μπορεί να υπάρξουν, πού ξέρεις, ακόμα κι εγώ παιδί χωρισμένων γονιών είμαι. Μπορεί να είναι η φάση που πηγαίνουν τα παιδιά να μείνουν ένα μήνα με τον μπαμπά και τον παππού και τη γιαγιά και κάπως θα σου λείψουν, ας πούμε, ενώ εσύ έχεις την επιμέλεια και να μου δείχνει αυτό εδώ πέρα. Και από τη μία έχεις μία θλίψη που δεν θα είσαι κοντά με τα παιδιά σου, θα νιώθεις αυτή την απομάκρυνση, αλλά από την άλλη θα μπορείς κι εσύ να πας σε ένα ταξιδάκι με μια φίλη σου, να κάτσεις λίγο στο σπίτι σου, να κάνεις τη γενική σου αν αυτό θες, να ηρεμήσεις, ό,τι θες. Στην ουσία, οι δυνατότητες δηλαδή είναι άπειρες μετά. Λοιπόν, τώρα, από ζώδια, και σίγουρα όλο αυτό γίνεται για να είσαι εσύ καλά στο τέλος, δηλαδή μπορείς να βιώσεις αυτή την ενέργεια που βλέπουμε εδώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε και από ζωδιάκια λίγο. Μέχρι στιγμής δεν μου έχεις βγάλει ζώδια. Τα κατάφερα τελικά. Τι έλεγα 8 λεπτά. Ταύρους. Ζυγούς. Έλα. Λέοντες. Τοξότες. Εγώκεροι. Παρθένοι. Σπαναγιά στα μάτια. Ιχθύς. Και Ταύροι ξανά. Όχι, το λέω καλά. Και Υδροχόοι. Λοιπόν, αυτά είχα να σου πω, Σκορπίδι μου. Ελπίζω να σου άρεσε το ρίξιμό σου. Εύχομαι να πάνε όλα τέλεια στα σχέδιά σου. Σε βλέπω να πηγαίνεις προς το άγνωστο. Ξαναλέω, δε σελήνη, άκουσέ με, γιατί στη σελήνη σου θα βρεις αυτό το άγνωστο. Τι είναι αυτό το άγνωστο, άραγες. Λοιπόν, φίλα και πάρα πολλά. Like, subscribe, comment και share to show me you care. Και θα τα πούμε πολύ σύντομα ξανά. Bye! Γεια σου τοξότη και καλώς ήρθες στις ερωτικο-οικομενικο-συναισθηματικές σου προβλέψεις για την περίοδο 15 Ιουλίου έως 15 Αυγούστου. Τοξοτάκι μου, εδώ πέρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Βλέπω ότι είσαι σε μια ωραία ενδιαφέρουσα φάση, σε μια φάση που βλέπεις πάλι τη ζωή σου λίγο πιο αισιόδοξα, λίγο πιο επίσης φιλόδοξα. Βλέπω ότι ίσως να είσαι σε μια περίοδο θεραπείας, βλέπω ότι θέλεις το καλύτερο για σένα. Ίσως να έχει συμβεί και κάτι στο πρόσφατο παρελθόν το οποίο σου έδωσε αυτή την έξτρα ζωτικότητα και την έξτρα ελπίδα. Και βλέπω για πολλά τοξοτάκια ότι λάμπεται.
ίσως να μου έχετε ομορφύνει πάρα πάρα πολύ, να μου προσέχετε περισσότερο τον εαυτό σας, ή απλά επειδή έχει ανέβει η διάθεση, ας πούμε, να έχει ανέβει και η αυτοπεποίθηση. Βλέπω ότι υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι γύρω σας μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Σας βλέπω και εσάς με τις παρέες σας, με τους αγαπημένους σας. Βλέπω όμως παράλληλα ότι την ώρα που βρίσκεστε με όλους αυτούς ή αφού το πάρτι τελειώσει, κάπως μου πέφτετε ψυχολογικά, κάπως σαν κάτι να σας λείπει. Λοιπόν, εδώ πέρα μπορεί να μου δείχνει και καταστάσεις ερωτικογκομενικοσυναισθηματικές, αν ας πούμε τρέχει κάτι με ένα άτομο από την παρέα σου, αν είσαι με κάποιο άνθρωπο που όμως ενδεχομένως επηρεάζεται από τρίτα άτομα ή υπάρχουν άλλες συνθήκες στη ζωή του. Μπορεί επίσης να υπάρχουν δυστυχώς και τρίτα άτομα σε ερωτικογκομενικοσυναισθηματικό επίπεδο εδώ, δηλαδή μπορεί να γουστάρεις κάποιον άνθρωπο που είναι ας πούμε παντρεμένος ή που βρίσκεται σε μία άλλη σχέση. Γενικότερα κάπως παίζει ρόλο αυτός ο κόσμος που κοιτάς, ακόμα και αν είναι το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι νιώθεις ότι είναι χαρούμενοι, νιώθεις ότι έχουν τις σχέσεις τους, εσύ ας πούμε δεν έχεις τις σχέσεις σου, γυρνάς σπίτι σου μόνη σου, οπότε ναι μεν περνάς πάρα πολύ ωραία ή μόνο σου, περνάς πάρα πολύ ωραία με αυτούς τους ανθρώπους. Βέβαια δεν σε βλέπω να μπορείς να αγγίξεις την απόλυτη χαρά μαζί τους. Βλέπω όμως ότι, ξαναλέω, έχεις αισιοδοξία για το μέλλον. Βλέπω ότι είσαι αυθεντική και αυθεντικός, δηλαδή, μέσα σε αυτές τις συναναστροφές. Απλά, για κάποιο λόγο μου δείχνει ότι όταν κλείνουν τα φώτα, όταν κλείνουν οι πόρτες, σε πιάνει μια μελαγχολία, σε πιάνει μια ανησυχία, σου βγαίνει μια ανασφάλεια. Όταν δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι γύρω σου, κάπως νιώθεις μεγάλη μοναξιά, έρχονται αρνητικές σκέψεις και αυτά τα βλέπω και στην πορεία. Θέλω να καταλάβεις ότι η ενέργεια επί της ουσίας είναι κάπως ουδέτερη, μου δημιουργεί δηλαδή ένα τρίγωνο στο κεφάλι, πράγμα που σημαίνει ότι με μία λογική υπάρχει μία ισορροπία. Γιατί βλέπω την εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, βλέπω την αισιοδοξία, βλέπω όλο αυτόν τον κόσμο που σε περιβάλλει. Βλέπω ότι καμιά φορά μπορεί να πιεις και λίγο παραπάνω. Βλέπω τα γλεντάκια σου, βλέπω τις προσκλήσεις σου, βλέπω τις γιορτές σου, okay. Βλέπω εσένα να νιώθεις και να ξέρεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις μόνη σου και μόνος σου. Όμως βλέπω να σου λείπει ένα χέρι, βλέπω να σου λείπει ένα σώμα. Okay. Λοιπόν, αυτό δεν θα κρατήσει για πάρα πολύ, ούτως ή άλλως έχεις βγάλει τον Άσο των Ράβδων στο τέλος, που δεν υποδεικνύει μόνο ότι είναι αυτό που χρειάζεσαι, αλλά υποδεικνύει ότι ενδεχομένως θα υπάρξει πολύ σύντομα μια νέα αρχή στα ερωτικογκομενικοσυναισθηματικά σου για σένα. Για κάποιους από εσάς ίσως να νιώθετε ότι έχει πέσει η λίμπιντο και δεν μπορείτε να τη σηκώσετε, δεν μπορείτε να την ανεβάσετε. Για κάποιους άλλους μπορεί να υπάρχουν ανασφάλειες σε σχέση με το σώμα σας. Δεν ξέρω, για τον καθένα από εσάς, αυτό το Nine of Swords που βλέπω εκεί προκύπτει από κάπου αλλού. Για κάποιους άλλους μπορεί να υπάρχουν χίλιοι δυο άνθρωποι γύρω σας, εσείς να φωτίζετε, αυτοί να ασχολούνται μαζί σας, αλλά κανένας από αυτούς να μην ξεχωρίζει ή από αυτές. Παρ' όλα αυτά, εγώ είμαι εδώ για να σου δώσω την έξτρα ελπίδα που χρειάζεσαι. Κυριολεκτικά εδώ πέρα το ρίξιμό σου έχει και την ελπίδα, έχει και την απελπισία. Κυριολεκτικά όμως, 2-1. Άρα με μία λογική έχει και μία κυκλοθυμία. Όμως όλα αυτά δεν γίνονται εις μάτιν, είναι μέρος της διαδικασίας, της ενδυνάμωσής σου και είναι μέρος και της διαδικασίας για να ανοίξει ένας καινούριος κύκλος για σένα σε ερωτικογκομενικοσυναισθηματικό επίπεδο. Λίγο περίεργα τα βλέπω τα πράγματα, ακόμα και να είσαι με κάποιον, μπορεί να μην κάνετε κρεβάτια. Μπορεί να βγαίνετε, να τα λέτε ωραία, σαν φιλαράκια, αλλά να μην κάνετε κρεβάτια. Από κάπου προκύπτει όλη αυτή η ανησυχία. Μπορεί να είσαι με έναν άνθρωπο και να έχει λίγο το πράγμα βαλτώσει και να παρατηρήσεις εσένα μέσα στις παρέες σου ότι απολαμβάνεις περισσότερο τις παρέες σου ή ότι μέσα στις παρέες σου υπάρχουν άνθρωποι που σου δημιουργούν κάποιο ενδιαφέρον και εσύ δεν μπορείς να κινηθείς προς αυτούς τους ανθρώπους. Το σίγουρο είναι ότι η ενέργειά σου, όταν είσαι με άλλους ανθρώπους, είναι πολύ πολύ φωτεινή.
όταν μου είσαι μόνος σου και μόνος σου φαίνεται να σκοτεινιάζεις εδώ πέρα. Αυτό το 3 of Cups με το 9 of Swords θα μπορούσε σε μια περίπτωση κάποιου να είναι και ότι μαθαίνεις ότι υπάρχει τρίτο άτομο σε μια εξίσωση ή άνθρωποι τέλος πάντων που επηρεάζουν αρνητικά αυτό που θες εσύ να πετύχεις με ένα άτομο. Αλλά αυτή την πιθανότητα μου, δεν ξέρω, οι συγκεκριμένες κάρτες αυτή τη στιγμή δεν μου τη βγάζουν για πολλούς μου, τη βγάζουν για 2-3 άτομα, ξέρω εγώ. Που αγουστάρω κάποιον να πηγαίνω στο γραφείο πιο μυρωδάτη και πιο όμορφη και πιο το ένα και πιο το άλλο, αλλά 2-3 μέρες μετά και ενώ εγώ φλερτάρω και ρίχνω κρυφές ματιές, 2-3 μέρες μετά για παράδειγμα έρχεται να τον πάρει η κοπέλα του από τη δουλειά. Αν και δεν νομίζω, νομίζω ότι σου βγαίνει, για κάποιον λόγο σου φέρνει στην επιφάνεια αυτό που γίνεται γενικότερα της ανασφάλειας σου. Οπότε, σε καλή φάση βρίσκεσαι, απλά υπάρχουν ορισμένες στιγμές, ειδικότερα το βράδυ βλέπω, που βγαίνουν να πούμε εκεί πέρα όλες οι φοβίες, όλες οι ανασφάλειες, όλη η αβεβαιότητα, όλη η φρίκη, να πούμε βγαίνει στη φόρα. Υπεραναλύεις πράγματα, τα υπεραναλύεις εναντίον σου. Νιώθεις ότι θα μείνεις μόνη σου και μόνος σου. Για κάποιους από εσάς μπορεί να υπάρχει και λίγο η λογική του της αϊπνίας. Για κάποιους άλλους μπορεί να υπάρχει η λογική του hangover, ανάλογα πόσο μου πίνεις, πονοκέφαλος, ιστορία. Και μου δείχνει ότι το μόνο που εσύ νιώθεις μάλλον, ότι χρειάζεσαι έναν άνθρωπο να έρθει να ανάψει μια φωτιά σε αυτή τη σκοτεινιά. Αυτό. Λοιπόν, τώρα από ζώδια έχεις βγάλει ήδη υδροχόους εδώ το ξωτάκι μου. Θέλω να καταλάβεις ότι δεν είναι πολύ κακή η περίοδος. Απλά υπάρχουν κακές στιγμές, ειδικότερα τα βράδια. Εγώ δεν θεωρώ ότι γίνεται κάτι κακό μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Απλά θεωρώ ότι κατά την περίοδο της θεραπείας σου ανασύρονται στην επιφάνεια τα προβλήματα, τα τραύματα, η ανασφάλειες όπως σου είπα πριν. Όλα αυτά τέλος πάντων που πρέπει να φτιαχτούν. Γιατί αν δεν έρθουν στην επιφάνεια πώς θα τα κανονίσουμε. Νιώθεις τι σου λέω, αλλά ξαναλέω, εδώ έχεις βγάλει τον Άσο από τον Ράβδον. Οπότε, είτε Αύγουστο, είτε το πολύ Σεπτέμβρη, θα μπορείς εσύ να νιώσεις ότι σου δίνεται ή δίνεις στον εαυτό σου μία νέα ευκαιρία, χωρίς καν αυτά τα προηγούμενα, ας πούμε, μέσα ολικά τραύματα, χωρίς καν αυτές τις ανησυχίες, για να το θέσουμε πιο γενικά, εντάξει. Λοιπόν, ζώδια, υδροχό είπαμε ήδη, λέοντες. Ζυγή, σκορπιή, τοξότε σαν και σένα, κόσμος και ντουνιάς, εγώκερη, κρύ, εγώκερη ξανά και δίδυμη. Λοιπόν, αυτά είχα να σου πω το ξωτάκι μου, ελπίζω τα πράγματα να πάνε πάρα πολύ όμορφα για σένα. Ελπίζω να περάσεις τόσο καλά όσο βλέπω, ελπίζω να ξεχωρίσεις τόσο πολύ όσο βλέπω. Βλέπω ότι θα είσαι popular, θα είσαι δημοφιλής μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Απλά κάτι μέσα σου δεν θα σου επιτρέπει να το χαρείς και να το δεις. Εντάξει. Λοιπόν, φιλιά πάρα πολλά, θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα ξανά. Μην ξεχάσεις να κάνεις like, subscribe, comment και share. Και δες ζώδιο οροσκόπο αλλά και σελήνη. Bye! Γεια σου εγωκεράκι μου και καλώς ήρθες σε ερωτικογωμένικο συναισθηματικές σου προβλέψεις για την περίοδο 15 Ιουλίου έως 15 Αυγούστου. Και πάνω που χαίρομαι μαζί σου εγωκεράκι, πάλι μετά με γιώνεις πουλάκι μου. Τι θα γίνει με σένα, όλα τα επαγγελματικά θα σε απασχολούν? Δηλαδή αυτό είναι ένα κλισέ που αντί να το διαψεύδεις το επιβεβαιώνεις. Λοιπόν, εγώ καιρε, κοίτα να δεις, θα σου πω την αλήθεια. Από εγώ καιρο μεριά, ερωτικά δεν βλέπω. Τσέκαρε τους άλλους σου πλανήτες, πουλάκι μου. Δες ζώδιο, οροσκόπο και σελήνη. Λοιπόν, γιατί από εγώ καιρο, τι μου δείχνει? Μου δείχνει ότι θα σε απασχολήσει σε μεγάλο βαθμό το πρακτικό σου κομμάτι για άλλη μια φορά, οικονομικά, το σπίτι, τα παιδιά, επαγγελματικά φυσικά. Βλέπω ότι για κάποιους μάλιστα ενδέχεται να υπάρξει ή να υπήρξε πρόσφατα μία χασούρα, να χρειάστηκε να δώσεις κάπου παραπάνω λεφτά, να άλλαξε η συνθήκη στα επαγγελματικά σου, να άργησε να σου μπει ο μισθός, δεν ξέρω τι, κάτι δεν έχει πάει πάρα πολύ καλά ή μπορεί ακόμα και να είσαι σε περίοδο μετακόμισης εδώ που τα λέμε, εντάξει. Που αυτό δεν είναι ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά και πάλι τα πράγματα είναι ανάστα ο Κύριος, τα πράγματα είναι άβολα,
ποιος θα κάτσει τώρα να κάνει ματάκια να πούμε στον απέναντι. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Βλέπω ότι έχεις εστιάσει με λίγα λόγια ψυχή και σώμα, βασικά μυαλό και σώμα θα σου έλεγα περισσότερο, στα θέματα που αφορούν όλα αυτά που μπορείς να κάνεις με τα χέρια σου, όλα αυτά που μπορείς να εξελίξεις πρακτικά, όλα αυτά που μπορείς να ομορφύνεις και όλα αυτά για τα οποία πρέπει να κάνεις σχεδιασμούς και σχέδια γενικότερα. Τα ερωτικοκομμενικοσυναισθηματικά σου σου έλεγα ότι μένουν λίγο στην απέξω, σε σημείο που αν υπάρχουν και άνθρωποι στο περιβάλλον σου, ίσως να νιώσουν ότι τους κάνεις μούτρα ή ίσως να σου κάνουν κανένα παραπονάκι του τύπου ότι δεν έχεις χρόνο για μένα και τέτοια πράγματα. Όμως εγώ σε βλέπω ότι αυτή την περίοδο δεν θα λειτουργείς τόσο πολύ με την καρδιά σου, αυτό είναι το θέμα. Λειτουργείς πολύ περισσότερο με το μυαλό σου. Εντάξει, δηλαδή πώς να σου το πω, θα σου δώσω να καταλάβεις ένα παράδειγμα εγώκερε. Έστω ότι έχω έναν εγώκερο, δεν είσαι εσύ, είναι ένας άλλος εγώκερος. Αλλά θα καταλάβεις την ενέργεια, έστω ότι έχω έναν εγώκερο που είναι, έχει την τύχη και τη χαρά να μετακομίζει για να ζήσει με το αγόρι του ή με το κορίτσι του. Εντάξει, έχω λοιπόν αυτόν τον χαρούμενο, ερωτευμένο θεωρητικά εγώκερο. Okay, όμως, μόλις αρχίσει να ασχολείται με κούτες, με βαψίματα, με το φως που θα πάει, με τη σφουγγαρίστρα που την έβαλες, με τη λεκάνη γιατί την άφησες εκεί. Γίνεται λίγο διαφορετικά το πράγμα. Δεν φαίνεται ότι αυτή η αλλαγή, ας πούμε, συμβαίνει και τόσο γούτσου γούτσου, με φυλάκια και αγκαλίτσες και σεξ πάνω στις κούτες. Κατάλαβες, δηλαδή φεύγει αυτό από τη μέση. Το ερωτικό εξαφανίζεται, το συναισθηματικό πάει βόλτα. Και από εκεί και πέρα είμαστε μόνο, πρέπει να γίνουν αυτά. Τα βιβλία πρέπει να τα βάλουμε με τη χρωματική σειρά, ξέρω εγώ. Τα κλειδιά να τα πάμε στον κλειδαρά να τα κάνουμε 2-3 φορές, να τα έχουμε, να δώσουμε στη μαμά σου και στον μπαμπά σου και στη μαμά μου και στον μπαμπά μου και να ρουτζουζουζω. Δηλαδή γίνεται όλο το πράγμα πολύ διαδικαστικό. Γίνεται πολύ, πολύ διεκπεραιωτικό. Εντάξει, ακόμα κι αν υπάρχει, δηλαδή θέλω να σου πω, κάτι για να χαίρεσαι σε συναισθηματικό επίπεδο, ακόμα κι αν μπαίνεις μέσα στο σπίτι σου με τον καινούριο σου γκόμενο ή με τον γκόμενό σου γενικότερα, και πάλι εδώ μου δείχνεις τα πράγματα πολύ πρακτικά, ψυχρά, λογικά, λογιστικά, διεκπεραιωτικά, και θα πρέπει να πάρουμε και ένα καναπέ γιατί ούτε ο δικός σου χωράει ούτε ο δικός μου χωράει, και θα πρέπει να κάνουμε έξοδο για το σπίτι και δεν ξέρω εγώ τι. Βλέπω ότι με κάποιον τρόπο είτε μετασχηματίζεται ο κόσμος σου μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα σε πρακτικό επίπεδο ή εσύ κανονίζεις να τον μετασχηματίσεις, οπότε είσαι προσιλωμένη και προσιλωμένος στο καθήκον. Και επί της ουσίας, ό,τι έχει να κάνει με συναίσθημα, κάπως αυτή την περίοδο το βρίσκεις δευτερεύον. Υπάρχουν άλλες προτεραιότητες, θέλω να πω. Σε απασχολεί κυρίως αυτό το πρακτικό κομμάτι και όχι τόσο αυτή τη στιγμή η συναισθηματική ικανοποίηση ή και αποκατάσταση. Λοιπόν, εδώ πέρα για κάποια αρσενικά εγωκεράκια ίσως να μας δείχνει ότι υπάρχει και μία κοπέλα, μία γυναίκα στο περιβάλλον σου, η οποία κάπως φαίνεται να έχει ξυνήσει σε σχέση με σένα, ή γενικότερα απλά να συμπεριφέρεται ξινά γιατί δεν γουστάρει. Αν όμως σε ενδιαφέρει η κορίτσι εγώκερο, σου λέω, κάπως τώρα έχει μπει σε Terminator mode, να πούμε, ρομποτικά τα πράγματα κινούνται, για το καλό ναι μεν, βεβαίως, γιατί θέλει αυτή η γυναίκα εδώ, αυτό το άτομο, θέλει να, όχι ακριβώς να ανακτήσει απλά τον έλεγχο, αλλά και να δημιουργήσει, όπως σου είπα πριν, να έχει συμμετοχή σε αυτή τη δημιουργία της νέας πραγματικότητας. Έχεις βγάλει Five of Pentacles και World, κάτι αλλάζει εδώ. Μπορεί να υπάρχουν και, όχι θέματα απαραίτητα, αλλά αλλαγές στα επαγγελματικά σου, στη δουλειά σου, που για κάποιο λόγο θέλουν την προσοχή σου, του τύπου παίρνεις μία μετάθεση, του τύπου πρέπει να φύγεις για 5 μήνες για να βοηθήσεις να ανοίξει το τάδε κατάστημα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Θα μπορούσε να μας δείχνει μέχρι και μία ολοκλήρωση μια σύμβασης εδώ πέρα που έχει συμβεί πρόσφατα, οπότε πρέπει να φροντίσεις να τις τα κάνεις. Οπότε μου κάθεσαι και μου φτιάχνεις βιογραφικά, μου στέλνεις βιογραφικά, πηγαίνεις σε συνεντεύξεις και όλα αυτά και δεν είσαι σε φάση να κάτσεις τώρα να ασχοληθείς με γκομενάκια, με μηνυματάκια και με Tinder. Είναι άλλες οι προτεραιότητες σου αυτό το πράγμα.
βλέπω εγώ εδώ. Οπότε το κλείνω το ρίξιμο εδώ και δεν ζώδιο οροσκόπο και σελήνη για να σύλλεξεις πληροφορία για τα ερωτικά σου, αν και εφόσον υπάρχουν. Αλλά θέλω να σου πω ότι από εγώ και ρομεριά η τάση είναι να σε οθήσει να ασχοληθείς με το πιο πρακτικό κομμάτι της ζωής σου. Αυτό. Λοιπόν, ζωδιάκια, δίδυμοι, τοξότες, όπα, έψω, παρθένοι, δίδυμοι, ιχθύς, μην ανέβεις εκεί πάνω, παρθένοι, καρκίνοι, παρθένοι, αίμα πια, επαναλαμβάνεσαι, ιχθύς, τελευταία παιδιά, γιατί από ό,τι βλέπετε επαναλαμβάνεται πάρα πολύ και λέοντες. Κάτι περίεργη που ακούτε, να ξέρετε, είναι ένα γατάκι που φιλοξενώ, που είναι μωράκι και δεν κάθεται καθόλου κάτω, δεν τον βάζει τον κόλλο του. Καθόλου κάτω. Λοιπόν, αυτά είχα να σου πω καλό μου εγώ καιράκι. Εμείς θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα ξανά. Μην ξεχάσεις να κάνεις like σε αυτό το βίντεο, επίσης subscribe, comment και share to show me you και τα λέμε σύντομα. Φιλάκια! Γεια σου, υδροχόε, και καλώς ήρθες στις ερωτικο-κομμενικο-συναισθηματικές σου προβλέψεις για την περίοδο 15 Ιουλίου έως 15 Αυγούστου. Και τι να σου πω, βρε, υδροχοάκι μου, εδώ πέρα βλέπω ότι τα πρακτικά θέματα είναι αυτά που κινούν τα νήματα και στα ερωτικά σου θέματα. Τι να σου πω τώρα, δεν νομίζω ότι όλοι οι υδροχόοι εκεί έξω θα μπορούσαν να έχουν έναν sugar daddy. Και δεν νομίζω ότι είναι αυτό το case κιόλας. Αρχικά για να το βγάλω στην άκρη και να τελειώνουμε με αυτό, δεν αποκλείω μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα να βρούνε πολλά υδροχοάκια μια δουλειά ή να λάβουν κάποια χρήματα από έναν ενδεχομένως εξωτερικό παράγοντα. Υπάρχει αυτή η ενέργεια εδώ. Όμως, πολύ περισσότερο μου λέει και μου μιλάει για ένα άτομο το οποίο είτε εμφανίζεται μέσα από τα σκοτάδια ξαφνικά, ίσως να έχει υπάρξει δηλαδή απουσία από τη μεριά του συγκεκριμένου ατόμου στη ζωή σου, ή ακόμα και υπάρχει στη ζωή σου κανονικά, αλλά κάπως, πώς θα το πω, απομακρυσμένα. Θα μπορούσε, ας πούμε, να είναι ο μπαμπάς σου που μένει στο χωριό και τα λέτε μια φορά το χρόνο και τώρα σου στέλνει λεφτά γιατί πήρε το εφάπαξ του. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω, που δεν είστε δηλαδή και πάρα πολύ κοντά, δεν είστε και πάρα πολύ γουτσου γουτσου με αυτό το άτομο. Ξαναλέω, μπορεί να είναι μια σχέση από τα παλιά και ίσως και γι' αυτό να μας την έβγαλε στα ερωτικογκομμένικο συναισθηματικά. Όμως για κάποιους είναι πατέρας, είναι πατρική φιγούρα με κάποιον τρόπο αυτό. Okay. Λοιπόν, για όσους το άτομο αυτό έχει έρθει από το παρελθόν, βλέπω ότι υπήρξε ένα κενό στην επαφή σας, αλλά τώρα επιστρέφει με μία πρόταση, ενδεχομένως και επαγγελματική. Η πρόταση να κάνετε μαζί μια αγορά. Το τραβάω πάρα πολύ όταν θα πω πρόταση γάμου, το κόβω λιγότερο πιθανό. Βεβαίως για κάποιους ενδεχομένως να είναι, αλλά για κάποιο λόγο δεν την αντιλαμβάνεσαι και τόσο ευτυχισμένα και χαρούμενα. Είναι εδώ πέρα, το θέμα είναι πρακτικό και δεν μου το βγάζει τόσο πολύ σαν μία συνεργασία ανάμεσα σε σένα και αυτό το άτομο. Δεν μου το βγάζει σαν ένα σύστημα που λειτουργεί. Τελεία. Μου το βγάζει σαν μια πρόταση που έχεις και κρατάς κοντά σου γιατί ίσως να φοβάσαι και μην μείνεις μόνη σου ή μόνος σου. Εντάξει, αν είναι δηλαδή ερωτικό το θεματάκι και δέχεσαι αυτή την πρόταση, γιατί για πολλούς βλέπω ότι τη δέχεστε, αλλά με έναν τρόπο στάσιμο. Τι περίεργη ενέργεια είναι αυτή. Δηλαδή υπάρχει στασιμότητα σε αυτό. Ξέρεις ότι η ιστορία αυτή δεν μπορεί να... Δεν εξελίσσεται αυτή η ιστορία. Είναι κάπως ούτε καν τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Είναι αυτό. Τέλος. Δεν κουνιέται. Εδώ πέρα λοιπόν, τι λέει, τι εννοώ εγώ. Ότι έχουμε κάτι καινούργιο που μπαίνει στην εξίσωση. Έχουμε μια πρόταση, έχουμε μια προσφορά. Okay. Όμως αυτή η προσφορά επί της ουσίας δεν κουνάει καθόλου τα νερά. Δεν κάνει τίποτα. Δεν
δεν ξέρω, σαν να κάνεις υπομονή μέσα σε αυτό όλο. Ίσως να είναι και αφεντικό αυτό εδώ, που σου δίνει ένα project και εσύ λίγο απρόθυμα, ή αυτό υπάρχει μια προθυμία, όχι μια απόλυτη δυσαρέσκεια, αλλά μια προθυμία. Δεν ξέρω πώς να σου το εξηγήσω αυτό, προσπαθώ να κάνω μια εικόνα στο κεφάλι μου τόση ώρα για να σου το εξηγήσω με ένα παράδειγμα. Βασικά βρήκα ένα παράδειγμα. Είναι σαν κάποιος να σου προσφέρει μία φέτα ψωμί και εσύ να παίρνεις αυτή τη φέτα ψωμί, λες και πεινάς, που για κάποιους μπορεί αυτό να είναι, να μην υπάρχουν πάρα πολλά λεφτά, οπότε δέχεστε μία δουλειά που δεν έχει πάρα πολλά λεφτά, αλλά αυτή είναι, αυτή θα πάρετε, τι να κάνετε, δεν είναι και ότι καλύτερο, δεν θα σας προάγει, δεν θα σας βοηθήσει οικονομικά, αλλά θα σας κρατήσει σε μία σταθερότητα. Anyway, σας δίνει λοιπόν αυτός μία φέτα ψωμί και εσείς κρατάτε αυτή τη φέτα ψωμί γνωρίζοντας ότι είναι απλά μία φέτα ψωμί, ενώ στην ουσία καταλαβαίνετε και ξέρετε, γιατί στον ίδιο κόσμο ζείτε με αυτό το άτομο και τους υπόλοιπους ανθρώπους, ότι υπάρχει και το σάντουιτς, υπάρχει και το πυροσκή, υπάρχει και η ντομάτα γεμιστή, υπάρχει και ο γύρος πιτά. Δηλαδή καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω. Βλέπεις και καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν είναι και μεγάλης αξίας, αλλά βασίζεσαι σε αυτό. Όχι βασίζεσαι, κολλάς σε αυτό. Το παίρνεις, το δέχεσαι. Όπως για παράδειγμα, αν λέμε τώρα, έρχονταν ένας άνθρωπος, έχει 9 χρόνια, έχετε χαθεί, είχατε μια σχέση παλιότερα, έχει ψιλομεγαλώσει, έχει ψιλοσταφιδιάσει και σου έρχεται και σου λέει, κοίτα να δεις, εγώ τώρα μεγάλωσα και άμα θέλεις μπορούμε να μείνουμε μαζί και να ξεκινήσουμε ξανά την ιστορία μας, πουθενά το πάθος, πουθενά το συναίσθημα, κάτι τελείως πιο πρακτικό, και εσύ επειδή έχει τύχει τα τελευταία 4 χρόνια να είσαι μόνη σου, λες από το να μείνω μόνη μου και άλλα 14, ας δεχτούμε τώρα εδώ πέρα τον φίλο αυτόν εδώ τον παράξενο, γιατί είναι και παράξενο, ήτανε που ήτανε παράξενος, τώρα έγινε γέρο παράξενος, ας τον έχουμε εκεί, αλλά από συναισθηματικής απόψεως κουκουρουκού, ούτε που ξέρεις τι νιώθεις για αυτό το άτομο, γιατί είσαι εκεί, τι σου συμβαίνει, ειδικότερα πιο μετά. Και στασιμότητα βλέπω στα ερωτικογκομενικό συναισθηματικά σας. Δεν κινούνται τα πράγματα. Ακόμα και αν βιώνετε μια κατάσταση ερωτικογκομενικό συναισθηματική, κάπως έχει υλοποιηθεί διαφορετικά και κάπως έχει τα ωφέλη της, αλλά σαν να συμβιβάζεσαι ρε παιδί μου, σε μεγάλο βαθμό, και το ξέρεις δηλαδή, αυτό μου δείχνει εδώ, δηλαδή το γνωρίζεις καραμπάμ, όπως σου είπα πριν, ξέρεις ότι είναι μια φέτα ψωμί, σκέτη, ούτε καν λίγο τυράκι γκούντα από πάνω, τίποτα, ούτε καν λίγο τυράκι, τίποτα, τίποτα, μια φέτα ψωμί, και την παίρνεις, τη φέτα ψωμί, και ελπίζεις για κάτι καλύτερο, αλλά όσο ελπίζεις, μπερδεύεσαι. Σαν να αράζεις εδώ λίγο στα κυβικά σου με αυτό το άτομο, μου φαίνεται. Δηλαδή, ακόμα και αν είναι ο πατέρας σου, μπορεί να είναι ένας πατέρας, όπως είπα πριν, που δεν έχετε και πολύ καλές σχέσεις. Δεν σου λέω ότι είστε στα μαχαίρια, αλλά δεν είναι ότι. Οπότε, όταν έρχεται και σου λέει, πάρε παιδί μου, ενώ έχουμε να μιλήσουμε 9 μήνες, πάρε παιδί μου και για ένα χιλιάρικο από το εφάπαξ μου, εσύ το παίρνεις, αλλά δεν ξέρεις και τι να κάνεις με αυτό. Και δεν εννοώ με τα λεφτά, εννοώ τι να κάνεις στο κεφάλι σου, στα συναισθήματά σου. Ξαναμπερδεύονται τα συναισθήματα. Αλλά και πάλι δεν υπάρχει δράση, δεν είναι ότι δράσεις διαφορετικά, απλά μένεις σε μια φάση που απλά κάπως κοιτάς την κατάσταση. Ξαναλέω, όλο αυτό για κάποιους μπορεί να είναι απλά «Α, έχω δουλειά», «Α, βρήκα δουλειά», «Α, ανέλαβα το τάδε project και χρειάζομαι τα λεφτά, οπότε βάζω στην άκρη αυτή τη στιγμή τα ερωτικογκομενικό συναισθηματικά μου, για λίγο ασχολούμαι με τον εαυτό μου, για λίγο είμαι εγώ ο ερημίτης, εντάξει, για λίγο είμαι εγώ που πρέπει να μείνω μέσα στο σπίτι για παράδειγμα και να φροντίσω το project, ή να μείνω στην Αθήνα και να μην πάω εκεί που είναι η οικογένειά μου, ή εκεί που είναι οι φίλοι μου, ή εκεί που πήγε η γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω, μπορεί να είναι και αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση μου δείχνει μία παύση και μία προσκόλληση στην ύλη. Πού με το δίκιο σου και για ποιο λόγο το κάνεις. Τώρα, από ζώδια εδώ πέρα έχουμε
Έχουμε παρθένους και έχουμε και ηχθείς, γιατί εμένα ο Hangman μου βγάζε παλιά τους ηχθείς, τώρα πια δεν μου το βγάζει τόσο πολύ, να σου πω την αλήθεια, πιο παλιά μου το βγάζε. Αλλά το λέω, παρθένη λοιπόν εδώ, ξανά μας το λέει, σκορπιή, όπα, εξαφανίστηκε, ηχθείς, υδροχόη, κρύ, παρθένη ξανά, λέοντες, ζυγή και παρθένη ξανά. Λοιπόν, αυτά είχα να σου πω, καλό μου υδροχωάκι. Ελπίζω τα πράγματα να πάνε πάρα πολύ καλά. Σίγουρα δεν είναι μια κακή περίοδος για σένα, απλά είναι μια περίοδος που κάπως αφήνεις τα ερωτικογομενικοσυναισθηματικά σου έτσι όπως είναι. Εντάξει, φίλα και πάρα πολλά, θα τα πούμε σύντομα, like, subscribe, comment και share to show me you care. Bye! Γεια σου ψαράκι μου και καλώς ήρθες στις ερωτικογομενικοσυναισθηματικές σου προβλέψεις για την περίοδο 15 Ιουλίου έως 15 Αυγούστου και σίγουρα αυτό είναι ερωτικογομενικοσυναισθηματικό για σένα, γιατί θα τα μίσεις όλα με τα συγχωρήσεως. Βλέπω ότι είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος αυτή για σένα, μια περίοδος στην οποία θα δημιουργήσεις ξεκάθαρα νέες βάσεις. Βλέπω ότι σε έχει πιάσει η αποφασιστικότητα, το πείσμα σου, όλη σου η ικανότητα. Βλέπω ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία θέλεις να διευθετήσεις κυριολεκτικά εδώ και τώρα. Βλέπω ότι καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα περνάνε αυτή τη στιγμή από τα χέρια σου και ότι είσαι πάρα πολύ ικανή και ικανός να κινήσεις τα νήματα με τον τρόπο που θέλεις. Βλέπω ότι είναι μια πάρα πολύ γόνιμη για σένα περίοδος. Μια περίοδος στην οποία όχι μόνο μπορείς, αλλά θα θελήσεις να κινηθείς προς νέους ορίζοντες και νέους στόχους. Βλέπω μια περίοδο που θα κάνεις συνεργασίες και θα μιλήσεις με ανθρώπους για πράγματα που θέλεις να πετύχεις στη ζωή σου. Για κάποιους μου δείχνει ότι μπορεί να μιλάμε ακόμα και για γυναικολόγους, για τους οποίους μιλάς για εγκυμοσύνη, για παιδιά, για εξωσωματική ενδεχομένως γονιμοποίηση. Είσαι πάρα πολύ αποφασισμένη και αποφασισμένος, αποφασιστική και αποφασιστικός. Παίρνεις τον χρόνο σου τόσο όσο χρειάζεται για να πάρεις τις διάφορες αποφάσεις και θα υπάρξουν μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα τέτοιες μέρες τις οποίες θα χρειαστεί να κρίνεις και να αποφασίσεις και να επιλέξεις εσύ πώς θα κινηθείς. Βλέπω όμως ότι είσαι πάρα πολύ και ικανή και ικανός να επιβληθείς, αλλά και να ικανοποιήσεις τις δικές σου επιθυμίες και ανάγκες. Τώρα, άμα θέλω να το πάρω σε επίπεδο σχέσης, μου δείχνει εδώ πέρα ότι υπάρχει συνεργατικότητα, ότι με μία λογική απαιτείς τον σεβασμό των άλλων. Τίποτα, ξέρεις τι, νιώθω ότι μου μιλάει για σένα καθαρά ψαράκι. Σίγουρα συναναστρέφεσαι και με άλλους ανθρώπους και αλληλεπιδράς, αλλά εσένα σε δείχνει, πώς σου πω, αυτή τη στιγμή να βλέπεις τον ίδιο σου τον εαυτό σαν τον πρωταγωνιστή και την πρωταγωνίστρια της ζωής σου. Βλέπω ότι μάλλον πολλοί από εσάς έχετε θέσει υψηλούς στόχους και για πολλούς έχουν να κάνουν και με τα παιδιά με κάποιον τρόπο. Δεν ξέρω γιατί, αλλά μου το έχει πει 2-3 φορές μέχρι τώρα ότι μπορεί να έχει να κάνει και με νομικά θέματα, να μιλάς για κανόνες, για όρια, συμφωνίες, σχέση με παιδιά ή και όχι. Μπορεί να συνεργάζεσαι με ανθρώπους που μπορούν να σε βοηθήσουν να καταλάβεις τα πράγματα, να οριοθετήσεις τα πράγματα. Να καθοδηγήσεις τα πράγματα, να δρομολογήσεις τα πράγματα. Εγώ σε κάθε περίπτωση στο τέλος σε βλέπω νικητή και νικήτρια. Βλέπω ότι θα είναι μια διαδικασία όλο αυτό που συμβαίνει εδώ για σένα. Και σου λέω, βλέπω ότι θα πρέπει να πάρεις πολύ σημαντικές αποφάσεις. Αλλά παράλληλα, όλα αυτά που κάνεις εδώ και όλα αυτά με τα οποία ασχολείσαι συμβάλλουν στη δημιουργία μιας σταθερότητας που θες να πετύχεις για σένα, όχι μόνο πρακτικής σταθερότητας, όχι μόνο δηλαδή οικονομικής σταθερότητας και πρακτικής σταθερότητας, αλλά θες να είσαι ok και με
αυτό που σου είπα πριν, με τις απαιτήσεις σου, με τις επιθυμίες σου, θα υπερασπιστείς, βλέπω εδώ πέρα, τον εαυτό σου και τους ανθρώπους που εσύ θεωρείς πιο ευάλωτους και νιώθεις ότι από σένα περνάει το πώς αυτοί οι άνθρωποι θα βοηθηθούν. Όπως, ας πούμε, όπως σου είπα πριν, είναι τα παιδιά που είναι πιο ευάλωτα. Δηλαδή μπαίνεις στη θέση του να υπερασπιστείς δικαιώματα, αλλά δεν έχει βγάλει σπαθιά. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Δεν είναι τόσο δικαιώματα, είναι επιθυμίες, είναι απαιτήσεις, είναι... Δεν ξέρω πώς το λένε. Λοιπόν, αυτό που σε έχει πιάσει εσένα τώρα είναι να στρώσεις τη ζωή σου. Και ακριβώς επειδή νιώθεις ότι είσαι η queen of your castle, είσαι η βασίλισσα του σπιτιού σου, του κάστρου σου, ok. Ακριβώς για αυτό το λόγο και επειδή έχεις αναλάβει ανώτερη δράση, καταλαβαίνω ότι τα πράγματα περνάνε από το χέρι σου και ότι τα πράγματα θα τα κάνεις πάρα πολύ καλά. Ήδη έχω χάσει 2-3 λέξεις που θέλω εδώ στο ρίξιμό σου. Είναι λέξεις ανώτερης ποιότητας που δεν χρησιμοποιώ συχνά, γι' αυτό τις χάνω. Περνάνε ξυστά και δεν μένουνε. Θα προσπαθήσω βέβαια μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα να σου πω και άλλα. Έχεις βγάλει τρία ράκια εδώ πέρα. Μιλάμε ξεκάθαρα για πολύ πολύ δημιουργική ενέργεια. Καταστάσεις στις οποίες μάλιστα έχεις και βοήθεια, όπως σου είπα πριν. Με τον α, β, γ τρόπο έχεις βοήθεια εδώ πέρα. Θα σου έλεγα περισσότερο μάλιστα υποστήριξη και όχι βοήθεια, γιατί εμένα δεν μου φαίνεσαι εδώ πέρα σαν ένας άνθρωπος που έχει ανάγκη βοήθεια. Εντάξει, αλλά από εκεί και πέρα ακόμα και οι βασίλισσες έχουν τους αυλικούς τους, έχουν τους συμβουλάτορές τους, έχουν τους υποτακτικούς τους, τέλος πάντων. Εδώ πέρα δεν θεωρώ ότι έχουμε να κάνουμε βέβαια με υποτακτικούς, θεωρώ ότι έχουμε να κάνουμε περισσότερο με ανθρώπους που προσπαθούν να σε βοηθήσουν να κάνεις αυτό που θέλεις πραγματικότητα. Για πολλούς μου λέει ότι ίσως να κάνετε και πράγματα μέσα στο σπίτι, μικροανακαινήσεις ή μεγάλο ανακαινήσεις. Γενικότερα σπίτι, μήτρα, παιδιά, μου βγάζεις πάρα πολύ αυτές τις ενέργειες. Ότι κάπου εκεί γύρω βρίσκεται τώρα το ενδιαφέρον σου και μάλιστα όχι με έναν τρόπο μονικό, ας πούμε, και πολύ εστιασμένο σε σημείο που να μην βλέπεις γύρω γύρω. Θεωρώ ότι βλέπεις παντού. Μου αρέσει τρελά η ενέργειά σου. Είναι πολύ μαχητική ενέργεια, είναι πολύ δυναμική ενέργεια. Δεν είναι μια ενέργεια που κάθεται αυτό ή αυτή. Είναι μια ενέργεια που καταλαβαίνει ότι όλα εκείνη τα δρομολογεί. Και πάλι μου φέρνει στην επιφάνεια θέματα. Πριν μου είπε εξωσωματική γονιμοποίηση, αλλά και πάλι μου βγάζει γιατρούς εδώ πέρα. Όχι όμως για κάτι κακό, για μια βελτίωση, για κάτι που θα βοηθήσει, ας πούμε, με κάποιον τρόπο το σώμα σου. Ακόμα και αν πρόκειται για κάποια, ας πούμε, για κάποιους, δεν ξέρω γιατί αυτό το judgment σήμερα μου μίλησε για μια εγχείρηση. Μπορεί να μην είναι καν δικιά σου εγχείρηση. Αλλά θέλω να πω, έχεις αναλάβει αρχηγικό ρόλο εδώ πέρα. Επιβάλλεσαι. Okay. Λοιπόν, και μπορείς και να υπερασπιστείς τη γνώμη σου και μιλάς και δυνατά και ξέρεις τι θέλεις σε μεγάλο βαθμό, ακόμα και όταν δεν ξέρεις παίρνεις το χρόνο σου και το βρίσκεις. Και δεν ζητάς βοήθεια, η βοήθεια για πολλούς από εσάς έρχεται και από μόνη της, να ξέρετε. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω, δεν είναι και πολύ ερωτικό κομμένικο συναισθηματικό. Οι τρεις πρώτες κάρτες είναι τριάρια. Το 3 πάντα στο μυαλό μου εμένα μου βγάζει πολύ σταθερότητα. Μου θυμίζει πάντα το τρίγωνο για κάποιο λόγο. Και είναι και 3, είναι 3-3 το τρίγωνο. Πολλές φορές όταν βλέπουμε πολλά τριάρια μαζεμένα σε ένα ρίξιμο μπορεί να μας δείχνει και για τρίτα άτομα στα ερωτικογκομενικο συναισθηματικά μας. Αλλά αυτή τη στιγμή εμένα δεν μου βγάζει κέρατα, ερωμένες κεραστές. Μου βγάζει άλλου τύπου τρίτα άτομα. Όπως σου είπα πριν, μπορεί κάποιον να χρειάζεται εσύ να βοηθήσεις και εσύ να είσαι ο νότερος άνθρωπος σε αυτή τη φάση. Εντάξει, μπορεί ο άνθρωπος αυτός ο ευάλωτος που σου λέω εγώ να μην είναι απαραίτητα το παιδί σου, να είναι η ξαδέρφη σου που είναι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και είσαι κοντά της, εσύ υπερασπίζεσαι αυτήν ή ένας μεγαλύτερος άνθρωπος που πρέπει να είσαι κοντά του.
να μιλάς με τους γιατρούς του και τέτοια πραγματάκια. Δεν βλέπω κάτι σκοτεινό και κακό. Αντίθετα, βλέπω εσένα να βλέπεις πόσο καθοριστικό ρόλο παίζεις στη ζωή σου μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά σε όλα. Και να βλέπεις ότι είσαι ικανής και ικανός για όλα. Λοιπόν, έχουμε από ζωδιάκια, έχουμε ψηλό ζυγό και ψηλό ταύρο, δίδυμους, υδροχόους, ζυγούς, υδροχόους κανά, λέοντες, παρθένους. Μπορεί να γέννησες πρόσφατα επίσης εδώ και να έχει έρθει η μαμά σου λίγο να βοηθήσει την κατάσταση, αλλά και πάλι εσύ έχεις το πάνω χέρι, εσύ είσαι η μαμά. Ταύρο έβγαλε, παιδιά, να ξέρετε. Λέοντες, ζυγή και ταύρη και ιχθύς. Λοιπόν, σαν και σένα. Αυτά, οπότε σε πολύ δημιουργική περίοδο και πολύ γόνιμη, να το θυμάσαι αυτό. Λοιπόν, σε φιλώ γλυκά στα μούτρα, περιμένω να μου πεις πως σου φάνηκε αυτό το ρίξιμο. Επίσης κάνε like, subscribe και share με τους φίλους και τις φίλες σου. Εμείς θα τα πούμε σύντομα, δε ζώδιο, σκόπαλε και σελήνη, για να έχεις την περισσότερη δυνατή πληροφορία για το επόμενο χρονικό διάστημα. Φιλάκια πάρα πολλά, bye! Φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Από ό,τι είδα εγώ, δεν ξέρω αν και εσύ το είδες, τα πράγματα δεν είναι και τόσο hot. Δεν μπορώ να πω ότι παρασυρώμαστε και τόσο πολύ από το πάθος όλοι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό νομίζω ότι είναι και καλό, το να έχουμε υγιή, ας πούμε, όρια εκεί που χρειάζεται. Απ' την άλλη είναι και το πάθος πάρα πολύ ωραίο. Τέλος πάντων, από ό,τι καταλαβαίνω, η περίοδος, αν και ο ήλιος θα καίει, και ξέρεις, συνήθως το καλοκαίρι γίνονται κάτι ζουζουνίσματα και σίγουρα θα γίνουν και φέτος το καλοκαίρι πάρα πολλά ζουζουνίσματα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι πολύ πολύ ευνοϊκή περίοδος, τέλος πάντων, για εμάς, για να δημιουργήσουμε κάτι σταθερό. Εντάξει, ακριβώς γιατί το σύμπαν κάπου θέλει, ζητάει και από εμάς να κινηθούμε. Οπότε σου λέει, άμα σου δώσω για κάτι σταθερό, θα μου μείνεις εκεί κολλημένη και κολλημένος για πάντα, λες και σε έχω καρφώσει κάτω και θα έχεις βρει και δικαιολογία. Κατάλαβες? Λοιπόν, οπότε τώρα που το σύμπαν θέλει να κινηθούμε, όποιος δεν ξέρει τι λέω, να μπει στην εισαγωγή αυτού του βίντεο, τα πρώτα λεπτά, έχω πει κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για τη φετινή χρονιά, αλλά και για το επόμενο χρονικό διάστημα, το οποίο χρειάζεται να το ξέρεις. Άρα λοιπόν, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, εγώ, για να σου καταδώσω, να σου πω κάτι, δεν πιστεύω θα ερωτευτώ με βάση το ζώδιο, τον οροσκόπο και τη σελήνη μου. Το κόβω πάρα πολύ δύσκολο, αλλά παρόλα αυτά, να ξέρεις και να είσαι σίγουρη και σίγουρος, θα περάσω τέλεια, θα κολογουστάρω τη ζωάρα μου, θα είμαι εκεί ακόμα και για τα δύσκολα, ακόμα και για τη στιγμή που θα πρέπει να αντιμετωπίσω τον εαυτό μου, τους άλλους, το πρόβλημα, το εμπόδιο, τη μαλακία που με δέρνει, τη μαλακία που δέρνει τον οποιονδήποτε. Κάθε μέρα, κάθε μεσημέρι, κάθε νύχτα, θα φροντίζω να χρησιμοποιώ όλες τις ενέργειες προς όφελός μου και προς τη δική μου πνευματική, ψυχική και συναισθηματική βελτίωση και εξέλιξη. Εκμεταλλευτείτε λοιπόν αυτό το καλοκαιράκι για να περάσετε πάρα πάρα πολύ όμορφα και όχι απαραίτητος για να κολλήσετε πάνω σε έναν άλλον άνθρωπο, όχι απαραίτητα για να δεθείτε σε έναν νέο καρμικό κύκλο, εκτός και αν αυτό θέλετε και αν έχετε βρει ένα καλό άνθρωπο απέναντί σας. Αυτό, ρε παιδί μου, λίγο δεν θα είναι και πολύ σεξι ο Ιούλιος, αυτό με ξενέρωσε λίγο, αλλά δεν πειράζει γιατί θα έχουμε την ησυχία μας. Εντάξει, δηλαδή είναι και αυτό κάτι καλό. Θα έχουμε την ησυχία μας, θα πηγαίνουμε με τους φίλους μας από εδώ και από εκεί, θα κάνουμε τα πανάκια μας, θα κάνουμε τις γοργόνες. Εγώ κάνω την γοργόνα δηλαδή, δεν πάω πολύ βαθιά, έξω. Αλλά κάνω την γοργόνα, κάθομαι από κάτω από το νερό και βλέπω τα μαλλιά μου να αυτό. Τέλος πάντων, μόνη μου. Μόνη μου όλα. Λοιπόν, θα περάσουμε καταπληκτικά με ή χωρίς γκομενάκι. Okay, περιμένω να μου αφήσετε ένα σχόλιο, να μου πείτε πώς σας φάνηκαν οι δικές σας οι ενέργειες, πώς είδατε τη φασούλα στο ζώδιο, τον οροσκόπο και τη σελήνη σας όταν τα προσθέτετε όλα μαζί, πώς νιώθετε ότι θα πάει το πράγμα. Και εμείς θα τα πούμε πάρα πάρα πολύ σύντομα ξανά. Stay tuned, φιλάκια πολλά, bye!